Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόχους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Χριστέ το φως του αληθινά, το φωτίζουν και ελιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμηθα φως του απρόσιτο, και κατέχνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών. Πρεσβείς Παναχράντους ο Μητρός και πάντως στον Αγίου. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού πάντα και τις ευχές του Γέροντα να μελετάμε και να σχολιάζουμε έτσι το κατά δύναμη το βιβλίο αυτό τον μικρό Ευεργετινό, που είναι μια σύνοψη του μεγάλου Ευεργετινού, ο οποίος Ευεργετινός είναι μια συναγωγή, μια συγκέντρωση πάρα πολλών ωφέλιμων πατερικών διδασκαλιών για την πνευματική ζωή. Ξεκινάει ο Παύλος ο Ευεργετινός, έτσι λέγεται ο συντάκτης αυτού του έργου, από την πρώτη ας πούμε, από το πρώτο σκαλοπάτι της πνευματικής ζωής που είναι η μετάνοια, και μας πάει σιγά σιγά στον τέταρτο τόμο σε πολύ ψηλά πνευματικά μέτρα, άπιαστα θα λέγαμε για μας, και αυτό το βιβλίο που έχω μπροστά μου που λέγεται Μικρός Ευεργετινός είναι μια σύνοψη αυτού του μεγάλου έργου, το οποίο έχει θρέψει γενιές και γενιές πνευματικών ανθρώπων, κυρίως θα έλεγα μοναχών, αλλά και ανθρώπων που αγαπάνε τον Χριστό και έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει διαφορά στη ζωή ανάμεσα στο μοναχό και στον κοσμικό. Έτσι, γιατί το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο. Δεν έχουμε δύο, έτσι όπως λέμε καμιά φορά αστεία, ένα Ευαγγέλιο που είναι βαρύ ας πούμε για τους μοναχούς και ένα light Ευαγγέλιο, όπως έχουμε light τροφές λέει τώρα, και για τους κοσμικούς. Έτσι, δεν έχουμε δύο εκδόσεις του Ευαγγελίου. Δηλαδή. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η άποψη και ίσως και λίγο στο υποσυνείδητο, ότι εγώ σου λέει δεν είμαι μοναχός, είμαι στον κόσμο, άρα δικαιολογούμε. Τι δικαιολογείς, να αμαρτάνεις? Δεν δικαιολογείς να αμαρτάνεις. Αν δεν θες να αμαρτάνεις, πρέπει να ζεις όπως ένας μοναχός. Δηλαδή με την ίδια προφύλαξη και ίσως και περισσότερη, γιατί κοιτάξτε το μοναστήρι, είσαι μέσα σε τείχους, βλέπεις ουρανό και γη κυρίως, έτσι μοναχούς. Και είσαι όλη την ημέρα στην εκκλησία και πάλι δύσκολα σώζεσαι. Άμα δεν προσέξεις τους λογισμούς, τη φαντασία σου, δεν κάνεις υπακοή, δεν ταπεινώσεις το θέλημά σου και τον εγωισμό σου, δεν τα κόψεις, πάλι δεν σώζεσαι. Πόσο μάλλον ένας κοσμικός που δεν είναι μέσα σε τείχους, αλλά είναι μέσα σε πειρασμούς, ποικίλους, στα μάτια, στα αυτιά, συνέχεια πέφτουνε προσβολές δαιμονικές. Πόσο περισσότερο πρέπει να προσέχει ένας που ζει στον κόσμο. Έτσι, για να μην αμαρτάνει. Δεν θα πείτε και μια αμαρτία μας πάει στην κόλαση, έτσι είπε ο Χριστός. Άμα δηλαδή τηρείς όλα τα πράγματα και μια αμαρτία δεν την κάνεις και μια εντολή δεν την τηρήσεις, είναι σαν να μην τηρήσεις καμία εντολή. Λοιπόν, το θέμα που είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά και αν θυμάμαι καλά, θα με διορθώσετε, γιατί λίγο το έχω χάσει τη σειρά, αλλά δεν πειράζει, πάντα είναι ωφέλιμα αυτά. Ήταν το κεφάλαιο που είχαμε αρχίσει για την ταπεινοφροσύνη, ότι το γνώρισμα του ταπεινού ανθρώπου είναι το να κατακρίνει τον εαυτό του. Προσέξτε τον εαυτό του. Και να θεωρεί πως δεν αξίζει τίποτε, ότι δεν αξίζουν τίποτε τα καλά που κάνει. Και ποιοι είναι οι καρποί της ταπεινοφροσύνης. Και είχαμε αρχίσει να μελετάμε από το γεροντικό. Και έχει εδώ υπέροχα πράγματα. Ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός έλεγε ότι η ταπεινοφροσύνη και ο φόβος του Θεού είναι πάνω από όλες τις αρετές. Κάποτε ένα άλλο περιστατικό, ο μακάριος Θεόφιλος
αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας ήταν ο Θεόφιλος. Κάποτε λέει πήγε στο όρος της Νητρίας, είναι μια περιοχή ανάμεσα στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, και εκεί ζούσαν πλήθη μοναχών. Σε επισκέφθηκε λοιπόν και ο επίσκοπος, ο αρχιεπίσκοπος. Και ο Αββάς, δηλαδή ο πνευματικός πατέρας των μοναχών του όρους, πήγε να του βάλει μετάνοια, έτσι, να τον χαιρετήσει τέλος πάντων και να του πει «Σεβασμιότατε, τα σέβη μας», ως εκπρόσωπος των μοναχών, έτσι, ο γέροντάς τους. Και του λέει ο αρχιεπίσκοπος, «Τι περισσότερο βρήκε σε αυτό το δρόμο, πάτερ, δηλαδή τι σου ήρθε και άφησε τον κόσμο και την Αλεξάνδρα τέλος πάντων που ζούσε στο χωριό σου, ξέρω εγώ, και ήρθες σε αυτή την έρημα εδώ πέρα. Τι βρήκες περισσότερο εδώ πέρα και ήρθες?» Έτσι πήγε, θα λέγαμε, ο επίσκοπος κατευθείαν στο ψαχνό. Σου λέει, «Γιατί άφησες τον κόσμο? Τι περισσότερο βρήκες εδώ πέρα που δεν το έχουμε εμείς στην πόλη?» Κοιτάξτε την απάντηση. «Το να θεωρώ πάντα τον εαυτό μου φταίχτη και να τον καταδικάζω. Αυτό», λέει, «βρήκα περισσότερο που δεν το είχα στην πόλη». Γιατί στον κόσμο συνήθως τι κάνουμε, προσπαθούμε να δικαιολογούμε τον εαυτό μας και να βγάζουμε φταίχτες στους άλλους πάντα, να κατακρίνουμε τους άλλους και να βγαίνουμε εμείς λάδι. Εδώ, λέει, βρήκα το αντίθετο, να κατακρίνω τον εαυτό μου και να τον βγάζω φταίχτη και να αγωνώ τους άλλους. Και τι απαντάει ο αρχιεπίσκοπος? Πράγματι, λέει, άλλος δρόμος από αυτόν δεν υπάρχει. Γιατί αν ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο θα ταραχθείς ποτέ. Ποτέ θα ταραχθείς. Έτσι δεν είναι? Θα πεις ότι εγώ φταίω. Να φορτώνεσαι το σφάλμα επάνω σου. Ακόμα και όταν φταίει ο άλλος θα πεις, να πω ότι φταίω εγώ, αφού φταίει ο άλλος. Δεν είναι ψέμα, ας πούμε, δεν είναι γελίο, δεν είναι τρελό? Κι όμως δεν είναι. Αν το θεολογήσεις, θα δεις ότι για το σφάλμα του άλλου φταίς και εσύ. Γιατί φταίς? Γιατί αν ήσουν σωστός, άγιος, η χάρη που θα εξέπεμπες θα βοηθούσε και τον αδερφό σου να μην αμαρτήσει και να μην φταίξει. Θα συγκρατούσε και τον άλλο. Γιατί όλοι είμαστε κύτταρα του ίδιου σώματος. Και το κάθε κύτταρο, ας πούμε, επηρεάζει το άλλο κύτταρο. Λέει ο πατήρ Πορφύριος ένα καταπληκτικό. Όταν, λέει, κάνουμε μια κακή σκέψη για τον άλλον, έτσι χωρίς να του πούμε λόγια, κάνουμε μια κακή σκέψη ότι ο άλλος, ξέρω εγώ, κοίταξε τον, ας πούμε, πως είναι, μάλλον τα έχει εναντίον μου, έτσι, κοίταξε πως με κοιτάει, ας πούμε. Κάνουμε κακή σκέψη, έτσι, για τον άλλον. Λοιπόν, αυτό, λέει, επηρεάζει τον άλλον, προσέξτε, χωρίς να το καταλαβαίνει και εκείνος ότι έρχεται από εμάς, και διατίθεται και εκείνος αρνητικά απέναντί μας, χωρίς να ξέρει το γιατί. Και γιατί είμαστε εμείς? Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Πώς συμβαίνει, Κάνω εγώ μια κακή σκέψη για τον άλλον και ο άλλος διατίθεται εναντίον μου και δεν ξέρει και γιατί. Καλά, λέει, τώρα εγώ γιατί το αισθάνομαι αυτό? Και φταίμε εμείς. Γιατί εμείς το κάναμε πρώτοι. Και του στείλαμε, τι του στείλαμε? Πονηρό πνεύμα του στείλαμε. Όταν κάνεις κακιά σκέψη για τον άλλον, έτσι, εκπέμπεις δαιμονική ενέργεια. Οπότε ο άλλος τα βάζει μαζί σου. Και φταίς εσύ. Και μετά λες, καλά, αφού δεν του έκανα τίποτα, γιατί μου, πώς δεν του έκανες? Και μόνο που έπαψε να τον αγαπάς, αυτό είναι που του έκανες. Έπαψε να τον αγαπάς, αυτό είναι αμαρτία. Γιατί τι λέει ο λόγος του Θεού? Μηδενή μηδέν οφείλωμεν, οφείλωμεν, χρωστάμε δηλαδή, τίποτα δεν χρωστάμε, λέει άλλο, ή μη το αγαπάνε αλλήλους, παρά μόνο αγαπάμε. Αυτό το χρωστάμε, δηλαδή ποτέ δεν φτάνουμε να το εκπληρώσουμε. Έτσι είναι χρέος ανεξόφλητο. Από τη στιγμή λοιπόν που εσύ όχι μόνο δεν αγαπάς, αλλά μισείς, σκέφτεσαι κακό για τον άλλον, άρα μισείς. Έτσι, απομακρύνεσαι δηλαδή, μισεύω. Μισό, αυτό θα πει, απομακρύνουμε από τον άλλον. Ψυχικά, βάζω μια κακιά σκέψη για τον άλλον. Άρα να, του κάνεις, του κάνεις ζημιά. Έτσι σκεφτείτε τώρα ένας άγιος, ας πούμε, που δεν κάνει ποτέ κακιά σκέψη για τον άλλον, πόσο, ας πούμε, σε βοηθάει και εσένα. Γιατί ισχύει και το ανάποδο, έτσι, όταν κάνουμε καλές σκέψεις για τον άλλον, προδιαθέτουμε και τον άλλον ευνοϊκά απέναντί μας. Και έρχεται ο άλλος κοντά μας και νιώθει πάρα πολύ ωραία και δεν ξέρει γιατί. Και λέει, μα γιατί, εγώ μου αρέσει να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί σ' αρέσει, δεν μπορεί να το εξηγήσει. Είναι γιατί ο άλλος τον αγαπάει. Έτσι, του στέλνει δηλαδή, οι νεοποχήτες το λένε θετική ενέργεια, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Έτσι, δεν υπάρχει θετική ενέργεια, υπάρχει ενέργεια του Θεού,
άκτιστη Θεία Χάρη που έχει αγάπη μέσα, και υπάρχει και δαιμονική ενέργεια που είναι το μίσος. Όταν λοιπόν είσαι άνθρωπος του Θεού, εκπέμπεις όλο τέτοια ενέργεια, αγάπη. Μα ο άλλος σε μισεί, εσύ τον αγαπάς. Ο άλλος λέει δεν σε θέλω, εγώ του λέω σε θέλω. Μα λέει θα σε διαλύσω. Κάνε ό,τι θέλεις, εγώ δεν θα πάψω να σε αγαπάω. Καταλάβατε. Ένα τέτοιο άνθρωπο, ας πούμε, πολύ δύσκολα μετά δεν θα μπορέσει και εσύ να τον αγαπήσεις. Πρέπει να είσαι πολύ διαστραμμένος να μισήσεις ένα τέτοιο άνθρωπο. Το κάναμε στον Χριστό μας. Είμαστε τόσο διαστραμμένοι που το κάναμε στον Χριστό μας. Και το κάναμε και στους Αγίους μας. Τους καταδιώξαμε. Έτσι. Όλοι οι Άγιοι καταδιωγμένοι πέθαναν. Και καθεδιωμένοι κλπ. Κλπ. Ναι, γιατί είμαστε πολύ διαστραμμένοι. Αλλά σκεφτείτε ένας τέτοιος άνθρωπος πόσο βοηθάει το περιβάλλον του. Και με αυτή την ενέργεια, την αγαπητική που εκπέμπει, προδιαθέτει και τους άλλους να πάνε κοντά του. Όσοι έχουν τουλάχιστον καλή διάθεση, όσοι είναι διαστραμμένοι, χαμπάρι δεν παίρνουν. Έτσι λοιπόν, αυτό που βρήκε εδώ ο γέροντας στην έρημο, είναι αυτό. Να φορτώνεται το σφάλμα πάνω του και να μην κατακρίνει κανένα, να μην κάνει κακή σκέψη κανένα, να μην μισεί κανένα. Και αυτό είναι αυτό το μέγιστο. Δηλαδή, τι έμαθε ο γέροντας? Να μην πάβει να αγαπάει ποτέ και κανέναν, ό,τι και αν συμβεί. Είπε κάποιο λογισμό τώρα που είπατε για την ενέργεια που στέλνουμε στον άνθρωπο όταν κάνει μια κακή σκέψη. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση τρόπον κοινά να ας πούμε μαγεία δηλαδή. Ας το πούμε μαγεία, δεν είναι μαγεία. Ναι, με αυτό που λέμε. Ναι, στη γυναίκα σου ας πούμε, έτσι. Και λες, μα γιατί τα έβαλε μαζί μου, εγώ δεν τις έκανα τίποτα. Τι όμως τις έκανες. Αν σκέφτεσαι κακά πράγματα για αυτήν, έτσι, πώς δεν της λες τίποτα. Την προδιαθέτεις αρνητικά απέναντι σου. Ναι. Ναι. Πας ας πούμε στον δρόμο και πας πει και λες τώρα, όχι, τι θα ακούσω, τι θα μου πει, ξέρω εγώ, τι μούτρα θα δω. Ήδη έχεις προκαταλάβει την ψυχή σου και έχεις στείλει κακή ενέργεια, γιατί η ενέργεια, ξέρετε, πάει, δεν έχει αποστάσεις. Μπορεί να τη στείλει στην Αμερική, ας πούμε, αυτή την ενέργεια. Δεν είναι μακριά, δεν την πιάνει. Την πιάνει. Και στην Αμερική να είναι. Η σκέψη είναι φοβερό πράγμα, έτσι, πάει εν ρηπή οφθαλμό. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ας πούμε, μπορεί να είμαστε μαζί και ας είμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, με την προσευχή. Έτσι ενώνονται οι άνθρωποι μυστικά, γι' αυτό όριζε ο γέροντας, ας πούμε, 10 και 10 θα κάνουμε μαζί προσευχή. Ο άλλος ήταν στην Αμερική, αυτός ήταν στο Ρολοκό, ενωνόντουσαν. Είναι αυτό, γιατί είναι, γιατί είμαστε ένα σώμα, είμαστε ίδια κύτταρα. Μάλιστα είμαστε κύτταρα του ίδιου σώματος. Στην Εκκλησία είμαστε ένα σώμα. Αυτό επηρεάζουμε ένας τον άλλον. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει, θα κοινωνήσω, λέει, γιατί έχω το μνημόσυνο του πατέρα μας. Ναι. Αυτό έτσι είναι. Είμαστε ένα σώμα. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Θες να βοηθήσεις τον πατέρα σου που κοιμήθηκε? Να, αγίασε τον εαυτό σου. Αγιάζοντας τον εαυτό σου, αγιάζεις όλη την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα πεις είναι αγία, δεν έχει ανάγκη αγιασμού, γιατί είναι ο Χριστός, βέβαια. Αλλά τα μέλη της έχουν ανάγκη αγιασμού. Και ο ένας βοηθάει τον άλλο στον αγιασμό. Έτσι και όταν ο ένας, ας πούμε, προσέχει, βοηθάει όλους να προσέχουν. Όταν ο ένας είναι απρόσεκτος και τους άλλους τους πρόκει να είναι απρόσεκτοι στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό βλέπετε πόσο μας ξεκουράζει να δούμε έναν άνθρωπο του Θεού. Γιατί μας ξεκουράζει? Γιατί ακριβώς εκπέμπει αυτή την ενέργεια του Θεού. Μετέχοντας ο ίδιος την ενέργεια του Θεού, γιατί πώς γίνεσαι εσύ άγιος καλός? Από πού το βρήκες? Το βάζεις πείσμα και λες θα γίνω καλός? Όχι. Και εσύ το παίρνεις από τον Χριστό. Εδώ είναι το βασικό μυστικό. Ξέρετε, λέμε ας πούμε δεν μπορώ να γίνω άγιος. Βασικά δεν μπορείς. Δεν μπορώ να κόψω και ένα ελάττωμα. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ να αντισταθώ ας πούμε να μην φάω, τι να σας πω τώρα, ένα σπόρι. Δεν μπορείς. Θα πεις για το φάω για τον Χριστό. Και όμως θα δεις δεν μπορείς. Πότε μπορείς? Άμα πεις Κύριε σου Χριστέ ελέησέ με. Τότε μπορείς. Γιατί το είπε ο Χριστός, χωρίς εμένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το είπε. Μαθήσει αυτό το μικρό, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Σου λέει θα κόψει το θυμό από άντρε, δεν θυμώσει. Τα καμίζει, το θυμώσει. Ναι, γιατί το λέει με εγωισμό. Ενώ πει με τη χάρη του Θεού, Χριστέ μου, βοήθησέ με, τότε δεν θα θυμώσει. Είπε πάλι ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός. Αφήσαμε το ελαφρύ φορτίο, δηλαδή την αυτομεμψία. Προσέξτε, ελαφρύ φορτίο, και σηκώσαμε το βαρύ, δηλαδή την αυτοδικαίωση. Υπάρχει φορτίο. Ούτως ή άλλως θα έχεις κάποιο φορτίο.
Εμείς νομίζουμε ότι ελαφρύ φορτίο είναι να δικαιωθούμε. Σε κατηγορεί ο κόσμος, η κοινωνία, η γυναίκα σου, το παιδί σου. Και εσύ νομίζεις ότι θα ξαλαφρώσεις αν, ας πούμε, βρεις το δίκιο σου. Δεν πρόκειται να το βρεις. Όσο και να αγωνιστείς, χειρότερα θα είναι τα πράγματα. Δεν πρόκειται να σε δικαιώσεις κανένας από αυτούς. Αν όμως κατηγορείς εσύ τον εαυτό σου και πεις καλά μου λέει, έχω κάνει κι άλλα που δεν τα βλέπει και απλώς ο Θεός του δείξε αυτά τα πράγματα για να με συνετίσει εμένα να βρω τη μετάνοια. Έτσι, τότε βρήκες τον δρόμο. Αυτό είναι το ελαφρύ φορτίο. Ότι θα έχεις ένα φορτίο θα έχεις σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα θα είναι βαρύ ή ελαφρύ. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Το ελαφρύ φορτίο είναι να πάρεις το σφάλμα πάνω σου. Το βαρύ φορτίο είναι να προσπαθήσεις να ξεφορτωθείς το σφάλμα και να το φορτώσεις σε κάποιον άλλο. Τότε διαλέγεις το βαρύ φορτίο. Βλέπετε, είναι αντίστροφη ακριβώς η λογική του κόσμου από τη λογική του Θεού. Η πρακτική του κόσμου είναι εντελώς αντίθετη από την πρακτική του Θεού, να το ξέρετε αυτό. Και αν παρατηρείτε λίγο, να παρατηρήσετε πώς φέρεται ο κόσμος, θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Έτσι σήμερα είναι αστείο. Έτσι, βγήκα να έρθω εδώ στην Άγια Κωνσταντίνου και μόνο που βγήκα ακούω, ας πούμε, μια γυναίκα, κοπέλα ήταν με ένα άντρα εκεί δίπλα της και πήγαινα να διαλέξουν κάτι από ένα μαγαζί που είχε δώρα, ας πούμε. Και ήθελα να πάρουν ένα βαζάκι, δεν ξέρω κάτι, λέει, τι να πάρουμε, λέει, εκείνη, δεν ήθελα να ακούσω, δεν το άκουσα, έχει περνώντας. Λέει, να πάρουμε ένα που γράφει «Είσαι βλάκας». Ναι, ένα τέτοιο βαζάκι. Δεν ξέρω, υπάρχουν τέτοια βαζάκια. Έχει, υπάρχουν, έτσι, έχει, ναι. Και λέω, κοίταξε, αυτό που ο Χριστός λέει, ότι αν το πεις στον άλλο, πας στην κόλαση. Αυτό είπε ο Χριστός, ότι αν πεις στον άλλο είσαι βλάκας, πας στην κόλαση. Αυτό ο κόσμος το έχει για δώρο. Μπορεί, το κάνει δώρο. Το κάνει δώρο. Καταλάβετε, δηλαδή, η πρακτική του κόσμου είναι εντελώς το αντίστροφο από την πρακτική του Θεού. Και το χαίρεται και όσο να το κάνει δώρο στον άλλο. Έτσι, δηλαδή, αυτό που σε πάει στην κόλαση, ο άλλος το κάνει σημαία. Αυτό είναι. Είναι φοβερό. Και πνευματόδος. Ναι. Λοιπόν, ο Βαβάς Λογκίνος είπε, όπως ακριβώς ο νεκρός δεν αισθάνεται τίποτα, ούτε κρίνει κανέναν, έτσι και ο ταπεινός δεν μπορεί να κρίνει άνθρωπο, έστω και αν τον δει να προσκυνάει τα είδωλα. Φοβερό, Ο ταπεινός άνθρωπος βλέπει έναν ειδωλολάτρη. Οι ειδωλολάτρες δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν αγάλματα. Γύρω μας υπάρχουν πολλοί. Μπορεί να είμαστε και εμείς. Αν προσκυνάς τα χρήματα, είσαι ειδωλολάτρης. Ή τι θα πει ο κόσμος. Τη γνώμη του κόσμου. Κοιτάς να αρέσει τον κόσμο. Και όχι στον Θεό. Έτσι. Σου λέω άλλως, δεν θα. Έχω να πάω ένα χρόνο στην Εκκλησία. Γιατί λέει, θα με κοροϊδεύει ο κόσμος άμα πάω στην Εκκλησία. Γιατί σε κοροϊδεύει ο κόσμος. Έτσι, λέει, το έθιμο. Διαβολικό έθιμο. Μα ίσα για να θεραπευτεί η ψυχή σου, έχω πένθος, λέει, και δεν πάω στην Εκκλησία. Διαβολικό έθιμο. Ίσα για να θεραπευτεί η ψυχή σου και να παρηγορηθείς για το πένθος, θα πας στην Εκκλησία. Αλλά πας με πάνω τη γνώμη του κόσμου παρά τον Θεό. Αυτό είναι. Αυτός είναι ειδωλολάτρης. Λατρεύει τον κόσμο. Έτσι λοιπόν λέει, και αυτό είναι περηφάνεια στο βάθος, Η ειδωλολατρεία είναι υπερηφάνεια, γιατί δεν θες να ταπεινωθείς, να κάνεις υπακοή στο Θεό. Θες να αρέσει τον κόσμο, να έχει ο κόσμος καλή ιδέα για σένα. Να μην χαλαστεί η εικόνα σου προς τα έξω. Δεν σε νοιάζει αν χαλαστεί η εικόνα σου προς τον Θεό. Δεν λέει το Θεό ποιος τον είδε, ποιος τον βλέπει, ποιος τον ξέρει. Ενώ εγώ θέλω αυτό το άμεσο που απολαμβάνω από τον κόσμο. Τι απολαμβάνει δηλαδή, την άλλη ώρα, ο ίδιος αυτός ο κόσμος που σε επαινεί θα σε. Ο Αββάς Ματώης είπε, όσο ο άνθρωπος πλησιάζει το Θεό, τόσο περισσότερο βλέπει τον εαυτό του αμαρτωλό. Και βλέπετε πάλι τον μακαριστό τον πατέρα Πορφύριο, που στην πνευματική του διαθήκη ένα καταπληκτικό κείμενο που το άφησε λίγο πριν πεθάνει, λίγους μήνες πριν πεθάνει το συνέταξε, σαν γράμμα στα πνευματικά του παιδιά, που λέει ότι αισθάνομαι τον εαυτό μου, λέει, πάρα πολύ αμαρτωλό. Και όσο πέρασαν τα χρόνια, μου λέει, τόσο αισθάνομαι ότι βάρυναν περισσότερο εξαιτίας των πολλών μου αμαρτιών. Προσθέθηκα, λέει, με τα χρόνια και άλλες αμαρτίες. Ενώ ήταν Άγιος. Και έκανε θαύματα, από τη ζωή του ακόμα έκανε θαύματα. Διαβάστε να δείτε που έκανε θεραπείες. Άγγιζε, ας πούμε, τους ανθρώπους και τους έκανε καλά.
Γιατί βλέπει τώρα τον εαυτό του αμαρτωλό? Είναι αξιό, πώς να το πούμε, να το εξετάσουμε. Γιατί? Αφού κανονικά προχωράει. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος αυτός που προχωράει πνευματικά, έτσι βλέπει με το φως του Θεού που έρχεται μέσα του, δυνατό, ισχυρό, και τα παραμικρά. Έτσι, αν έχεις ένα μικροσκόπιο, ας πούμε, και δεις, ξέρω εγώ, εδώ το χέρι σου που έχει τρίχες, έτσι δεν θα δεις αυτές τις τρίχες, θα δεις και άλλες που είναι πιο μικρές και δεν φαίνονται με το γυμνομάτι. Θα δεις που ολόκληρο δάσος είναι εδώ πέρα. Ναι, δάσος είναι. Αλλά ένας που δεν έχει μικροσκόπιο, σου λέει εντάξει, μερικά χοντρά, ας πούμε, και νομίζει ότι καθάρισες. Δεν καθάρισες. Είναι πάρα πολλά. Και ένας λογισμός, ξέρετε, ότι μας χωρίζει από τον Θεό. Ένας κακός λογισμός είναι αρκετός για να μας πάει στην κόλαση. Ποιος προσέχει τους λογισμούς? Καλά σου λέει τώρα. Κοίταξε τα χοντρά σου λέει. Να μην σκοτώσεις, να μην αδικήσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Οι Άγιοι λοιπόν προχώρησαν και κοίταζαν, ας πούμε, και την παραμικρή κίνηση στην καρδιά τους. Γιατί ο Χριστός είπε, σε θέλω εξ όλης καρδίας. Όλες σου οι κινήσεις δηλαδή καρδιακές είναι για μένα. Και σου λέει, δεν είναι. Και για μένα η καρδιά μου, μία εδώ, μία εκεί είναι. Γι' αυτό σου λέει, είμαι πολύ αμαρτωλός. Γι' αυτό οι Άγιοι δεν είχαν μάτια να κατακρίνουν κανένα. Γιατί σου λέει, τι, εγώ είμαι χαμένος. Βλέπαν τα δικά τους και σου λέει, τι να κοιτάξω τώρα μου. Εδώ εγώ πνίγομαι. Όπως ο πνιγμένος κοιτάει τον άλλον που πνίγεται και αυτός από δίπλα, κοιτάζει εκείνος πώς θα μπορέσει να πιαστεί από κάπου. Αλλά ένας που έχει την ιδέα ότι είναι καλός, αρχίζει και κοιτάζει τους δίπλα. Που και τους κρίνει και τους κατακρίνει. Έτσι. Όλοι αυτοί τώρα που βγαίνουν στις τηλεοράσεις, αξιολείπητοι είναι οι καημένοι. Έτσι. Ήδη είναι σωσμένοι, δηλαδή έχουν στο τσεπάκι τη σωτηρία και ασχολούνται με τους ηγουμένους και με τις ηγουμένες και με τους παπάδες. Τι είναι αυτό? Εγώ ήθελα να τις ρωτήσω έτσι ταπεινά, να τους πω, τι πιστεύεις για το γάμο των ομοφυλοφίλων, για το... Θα σου πούνε σε όλα μέσα, για τις εκφράσεις. Σε όλα μέσα πούνε. Εσύ θα μου πεις για τη ηθική τώρα. Εσύ που ήδη την καταπατάς στη ζωή σου. Έτσι. Εγώ δεν θέλω, ας πούμε, να τους κατακρίνω, και αυτή η αξιολείπητη είναι, αλλά λυπάμαι, ας πούμε, γιατί βλέπετε εδώ επαγγελματίζεται αυτό το πατερικό. Όσο ο άνθρωπος είναι σκοτισμένος, δεν βλέπει καθόλου τα λάθη του και βλέπει τα λάθη των άλλων και ασχολείται με τους άλλους. Και αυτό του δίνει μια ψευτοαυτοδικαίωση. Σου λέει, αυτό το κάνει ο παπάς, το κάνει ο δεσπότης, το κάνει ο ηγούμενος, πόσο μάλλον εγώ πρέπει να κάνω και λίγο παραπάνω. Έτσι δικαιολογούμε. Αλλά αυτό είναι μια πάλι το πονηρό. Και αν το έκανε ο δεσπότης ο ηγούμενος, δεν δικαιολογείται φυσικά, αλλά και εσύ δεν δικαιολογείς. Που κάνεις χειρότερα. Και δεν δικαιολογείς για να κατακρίνεις. Αν αγαπάς πραγματικά, ας πούμε, την Εκκλησία, τι θα κάνεις? Ένας που αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του, τον βγάζει στην τηλεόραση για να τον διορθώσει. Ξέρετε, κάνω τέτοιο, ίσα. Να τον πάρει με αγάπη, να τον μιλήσει. Η Εκκλησία είναι μάνα μας και πατέρας μας. Θες να βοηθήσει την Εκκλησία, αλλά φυσικά δεν θέλουμε. Και ο Γιώργος Πορφύριος το λέει ξεκάθαρα, αυτοί που κατηγορούν την Εκκλησία, τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, γιατί όλοι αυτοί που κατηγορούνται τώρα είναι εκπρόσωποι της Εκκλησίας και δεν έχει αποδειχθεί φυσικά τίποτα. Αλλά και αν είναι και αλήθεια, δεν είναι σωστή η αντιμετώπιση αυτή. Δεν βοηθάς έτσι την Εκκλησία. Αυτοί που κατηγορούν, λέει, τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, δεν αγαπάνε την Εκκλησία. Θα πεις, μας λέει το αυτονόητο, ναι. Αλλά πώς το σκέφτονται έτσι? Αν αγαπάς πραγματικά την Εκκλησία, άλλο θα κάνεις. Το πρώτο που θα κάνεις είναι να αγιαστείς εσύ ο ίδιος. Πας να εξομολογηθείς, να μετανοήσεις, να δεις τι λέει ο Χριστός και μετά να μας μιλήσεις. Μετά δεν θα έχεις να μιλήσεις, γιατί μετά θα έχεις καταλάβει ότι είσαι και εσύ συνυπεύθυνος σε όλα αυτά. Έτσι. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά, όλοι αυτοί, ας πούμε, οι ιερείς και λοιπά, που παρεκτρεί από τη δικά σου σκάνδαλα και πάντα υπήρχαν σκάνδαλα στην Εκκλησία. Αν διαβάσεις την εκκλησιαστική ιστορία, να δείτε, πάντα έχει σκάνδαλα. Πάντα, όλα. Αλλά γιατί δεν βλέπουμε και τα καλά? Πρώτον. Και δεύτερον, όλα αυτά τα σκάνδαλα που βγαίνουν, που μας βγαίνουν, από όλο το λαό, από τη βάση. Άμα η βάση είναι άρρωστη, θα βγουν και άρρωστοι οι ιερείς και οι ιερικοί και οι μοναχοί. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Ένας αδελφός παρακάλεσε τον Αβά Ματώη. Πες μου λόγο ωφέλιμο. Πες μου ένα λόγο, ψηλά, σε παρακαλώ, ωφέλιμο. Βλέπετε, οι πατέρες έτσι μιλούσαν.
Πολύ απλά. Πες μου κάτι να αφήσω. Πήγαινε, του είπε εκείνος, να ζητήσει από το Θεό καρδιακό πέθος και ταπείνωση. Έτσι. Του δίνει μια οδηγία. Να ζητήσει από το Θεό. Βλέπετε, όλα είναι από το Θεό. Εγώ λέει, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Τι να σου πω εγώ. Για να σου ωφελήσω. Θες να ωφεληθείς. Ουσιαστικά τι τον κάνει. Τον στέλνει να κάνει προσευχή. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Θέλω να κόψει τα πάθη μου. Δεν μπορώ. Φυσικά δεν μπορείς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τηρήσει το θέλημα του Θεού. Το ξέρετε αυτό. Δεν μπορούμε. Ούτε τις εντολές του Θεού μπορούμε να τηρήσουμε. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Μόνο να το ζητήσουμε από το Θεό να μας το κάνει. Ο Θεός θα το κάνει. Γι' αυτό ας πούμε η έξυπνη κίνηση είναι πάντα να κοιτάξει το Θεό. Έχει ο άλλος ένα σωρό προβλήματα ψυχολογικά, ψυχαναγκαστικά, πόσο ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι καημένοι. Λοιπόν, κάνεις προσοχή, μπάλε. Μα εκείνη η λύση. Αυτό δεν μπορείς να ξεπεράσεις ένα απλό πράγμα και το καταλαβαίνεις ότι είναι χαζό. Και όμως πας και το κάνεις. Γιατί? Πες τον Χριστό να σε βοηθήσει, ρε παιδί μου. Κάνει προσευχή. Γιατί μας είπε ο Χριστός αδιαλείπτως προσεύχεστε. Και εσύ λες, τι έχω να κάνω, λέει, μερικές μέρες προσευχή. Και όταν την κάνει για ένα λεπτό. Μα έτσι δεν θεραπεύεται η ψυχή ποτέ. Μαγικά. Όχι να μου διαβάσει ευχή, καλά σου διαβάζω ευχή. Αλλά δεν γίνεται μαγικά. Έτσι, νομίζουμε ότι στην Εκκλησία θα θεραπευτούμε μαγικά, εύκολα. Έτσι θα σου διαβάσει ένα ξόρκι για να φύγει το πονηρό πνεύμα. Δεν φεύγει. Πρέπει να γίνει συνεργασία του ανθρώπου με τον Θεό. Του λέει λοιπόν εκείνος, θες να ωφεληθείς. Πήγαινε στο Θεό. Και να ζητήσεις από το Θεό να σου δώσει ταπείνωση και καρδιακό πένθος. Γιατί εκείνο που εμποδίζει ας πούμε τη χάρη του Θεού να μπει και στην ψυχή μας και να μας θεραπεύσει είναι η έπαρση, η υπερηφάνεια. Και το αντίθετο του πένθους, έτσι που ο άνθρωπος ξενιάζει ας πούμε, φάγομαι, πίωμαι, τραλαλά, έτσι, ότι η ζωή είναι διασκέδαση, δεν είναι έτσι. Να κοιτάζεις πάντα τις δικές σου αμαρτίες, τώρα αρχίζει να το συμβουλεί. Αλλά αυτό από Θεό θα το βρεις πάλι. Να μην κρίνεις τους άλλους, αλλά να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Να κόψεις την ελευθεροστομία. Κατεξοχή είναι χαρακτηριστικό έτσι των ανθρώπων της εποχής μας. Εγώ έτσι μαλάω. Και βγάζει ο χετό ας πούμε. Και εσύ είσαι υποχρεωμένος να τον υποστείς. Ανοίγεις το βόθρο και βγάζεις. Και σου λέει έτσι είναι το φυσιολογικό. Έτσι. Εκφράζομαι. Γιατί δεν πρέπει να εκφράζομαι. Ναι, αλλά με πεις και εμένα να φορέσω σφιξιογόνο μάσκα. Έτσι πριν εκφραστείς. Ή να βάλω τα σπίδες ας πούμε. Τι σου χρωστάει βάλω. Έτσι, να κόψει την ελευθεροστομία. Γιατί η ελευθεροστομία είναι υπερηφάνεια. Στο βάθος. Και είναι και ένα, ας πούμε, μια ανέδεια. Δεν σέβεσαι τον άλλο. Να συγκρατείς τη γλώσσα και την κοιλιά σου. Αυτά συνδέονται, ξέρετε. Όσο δεν συγκρατούμε την κοιλιά μας, δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τη γλώσσα μας. Και ούτε και το μυαλό μας μετά, ούτε και τα μάτια μας. Είναι πρωταρχικό κακό, ας πούμε, η γαστριμαργία και η λεμαργία. Είναι από τα κατώτερα πάθη, το οποίο τροφοδοτεί τα υπόλοιπα πάθη. Θες να συμμαζέψεις τα μάτια σου, ας πούμε, συμμάζεις την κοιλιά σου. Θες να συμμαζέψεις το στόμα σου, συμμάζεις την κοιλιά σου. Θες να συμμαζέψεις τις σκέψεις και τις φαντασίες σου, συμμάζεις την κοιλιά σου. Είναι πολύ βασικό πράγμα. Και αν κανείς μιλήσει για οποιοδήποτε πράγμα, μη φιλονικήσεις μαζί του. Έτσι. Αλλά αν μιλήσεις σωστά, πες του, ναι. Μην τσακωθείς, λέει, πρόσεξε. Αν πεις σωστά, πες του ναι. Αν πάλι δεν μιλήσεις σωστά, μην του πεις ναι, γιατί αυτό είναι καινοδοξία, ανθρωπαρέστια. Θες να του κάνεις την καρδιά που λέμε. Αλλά ούτε όχι να του πεις, γιατί θα τσακωθείς. Τι θα του πεις, εσύ ξέρεις πώς μιλάς. Βλέπετε, σοφία. Εσύ ξέρεις. Δεν του λες ούτε ναι ούτε όχι. Εσύ ξέρεις. Είσαι να του λες, σκέψου λίγο καλύτερα και θα καταλάβεις τι λες. Και μη λογομαχήσεις για όσα είπε. Αυτό είναι ταπείνωση.
Ο Αββάς Ξάνθιος είπε, ο σκύλος είναι καλύτερος από μένα. Να πεις ο σκύλος. Ναι, γιατί, το λέει και το γιατί. Γιατί και αγάπη έχει, βλέπεις ο σκύλος, το χτυπάς, δεν σε μισεί. Το αφεντικό σου, δεν το μισεί. Του κουνάει την ουρά του πάλι. Και όταν του μιλείς το αφεντικό, ξαναπάει. Του μιλείς πάλι τα πόδια. Άσχετα αν πριν από ένα λεπτό είχε φάει, ας πούμε, κλωτσιά. Και αγάπη έχει και εις κρίση νου και έρχεται. Και δεν έρχεται και σε κρίση. Ενώ εγώ θα έρθω και σε κρίση, θα κριθώ από το Θεό, το ξέρω αυτό, μας το έχει πει ο Χριστός, σε αστέρα παρουσία, και αγάπη πάλι δεν έχω. Με βρίζει ο άλλος και εγώ αμέσως αρχίζω τους λογισμούς της αντιπάθειας, του μίσους. Άρα ο σκύλος είναι καλύτερος από μένα. Βλέπετε πώς το δικαιολογεί. Που ούτε λόγο θα δώσει το Θεό τελικά, ούτε και... Και όμως δεν χάνει, δεν σταματάει να με αγαπάει. Παρόλο εγώ που του φέρουμε άσχημα. Δηλαδή βλέπετε πώς θέλει να πει εδώ ο Αββάς, ότι γινόμαστε κατώτεροι για τα ζώα. Ο άνθρωπος γίνεται παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης, λέει πάλι στον ψαλμό, και γινόμαστε και κατώτεροι από τα ζώα. Μας ξεπερνά δηλαδή, είναι φοβερό να φτάνουμε να διδασκόμαστε από τα ζώα. Θα έπρεπε ο άνθρωπος να διδάσκει τα ζώα, με την αρετή του, γιατί έτσι έχει πλαστεί από το Θεό να κυβερνάει την κτήση. Είναι βασιλιάς της κτήσεως ο άνθρωπος. Όπως ο Θεός είναι, ας πούμε, ο κυρίαρχος πάνω σε εμάς και πρέπει να του κάνουμε υπακοή, η κτήση όλη πρέπει να υπακούει στον άνθρωπο. Αλλά έχουμε αντιστρέψει με την αμαρτία αυτή την τάξη. Ούτε εμείς κάνουμε υπακοή στον Κύριό μας και τα ζώα δεν κάνουν υπακοή στον Κύριό τους και αυτά μετά. Αγριέψανε και εξακολουθούν να φέρονται έτσι όπως φέρονται απέναντί μας. Αν όμως αγιαστούμε εμείς, δηλαδή τι κάνουμε, ταπεινωθούμε και αποκαταστήσουμε την σωστή τάξη μας με τον Θεό, κάνουμε υπακοή στον Θεό, τότε και οι άλογοι κτήσεις υπακούν σε εμάς. Βλέπετε οι Άγιοι πως είχαν τα ζώα υπηρέτες του. Έχει μια καταπληκτική αγιογραφία στο θάνατο, λέει, του Αγίου Εφραίμ, ας πούμε, που πηγαίναν όλοι οι ασκητές να παρευρεθεί στην κηδεία και άλλος λέει πήγαινε καβάλα σε ένα λιοντάρι. Τι είναι αυτά που ζωγραφίζουν, κινούμενα σχέδια είναι αυτά, φαντασίες είναι, όχι. Πραγματικά πήγαινε καβάλα σε λιοντάρι. Έχετε δει άνθρωπο να καβάλα λιοντάρι? Πού να καβαλήσει λιοντάρι, θα σε φάει. Και όμως οι ασκητές πήγαιναν καβάλα σε λιοντάρι. Γιατί ακριβώς είχαν υποταγμένα τα άγρια θηρία. Γιατί ήταν οι ίδιοι υποταγμένοι στο Θεό. Είχε αποκατασταθεί η τάξη η προπτωτική πριν την πτώση. Ένας αδερφός ρώτησε τον Αββά Αλώνιο, τι είναι το να εξουθενώνεις τον εαυτό σου. Τι σημαίνει να εξουθενώνω τον εαυτό μου? Γιατί το λένε οι πατέρες, πρέπει να εξουθενώνουμε, να έχουμε σαν ουδέν, δηλαδή εξ και ουδέν, ουδενώνω, κάνω τίποτα τον εαυτό μου, το θεωρώ τίποτα. Τι θα πει αυτό? Τι είπε ο γέροντας, ο Αββάς Αλώνιος, ο οποίος είναι πολύ καταπληκτικός. Το να πιστεύεις ότι είσαι κατώτερος και από τα άλογα ζώα και να ξέρεις ότι αυτά είναι ακατάκριτα για ό,τι και αν κάνουν. Και παρόλο που είναι ακατάκριτα, δεν θα δώσουν λόγο, δεν θα κριθούν, φέρονται όπως φέρονται, εσύ είσαι χειρότερος από αυτά και θα κριθείς κιόλας. Ο Αββάς Ποιμήνας είπε, αν ένας άνθρωπος κατηγορεί σε όλα τον εαυτό του, θα έχει καρτερικότητα σε κάθε περίσταση. Βλέπετε, γιατί χάνουμε την υπομονή μας και λέμε αυτό ήταν, μέχρι εδώ ξεχύλισε το ποτήρι, λέμε. Έχασε την υπομονή μας. Γιατί χάνουμε την υπομονή μας? Γιατί πάβουμε να κατηγορούμε σε όλα τον εαυτό μας και αρχίζουμε να καταγρίνουμε τον άλλον. Και λες, εντάξει, μέχρι εδώ τον ανέχτηκα. Αλλά πιο πάνω δεν πάει. Πώς δεν πάει, γιατί δεν πάει? Τι έπαθες και δεν πάει? Τίποτα. Εσύ φταίς, γιατί περηφανεύτηκες. Έχασες την ταπείνωσή σου, έπαψες να κατηγορήσει όλο τον εαυτό σου. Ο ίδιος Αββάς είπε πως αν ένας άνθρωπος φτάσει στο μέτρο του αποστολικού ρητού που λέει πάντα καθαρά της καθαρής,
βλέπει τον εαυτό του χειρότερο από όλα τα κτίσματα. Λέει ο Απόστολος ο Παύλος στην προστή των επιστολή του αυτό το πράγμα, πάντα καθαρά της καθαρής. Όταν είσαι καθαρός δηλαδή στην ψυχή, τα βλέπει όλα καθαρά. Έτσι ένας που είναι Άγιος, βλέπει Αγίους και τους άλλους. Δεν βάζει κακό λογισμό. Βλέπετε ένα μικρό παιδάκι που έχει αυτή τη, ας πούμε, φυσική ακακία, δεν βάζει κακό λογισμό για τον άλλον. Να σκεφτεί ότι ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, τι να πω, ανήθικος, ότι είναι εκβιαστής, ότι είναι δεν ξέρω τι. Δεν βάζει, ούτε καν το περνάει η σκέψη αυτή, ότι μπορεί να του κάνει κακό. Πάντα καθαρά της καθαρής. Ένας μεγάλος μπορεί να φτάσει αυτό το μέτρο, μπορεί να φτάσει, αλλά εκεί μετά πια θέλει αγώνα. Γιατί δυστυχώς ο μεγάλος έχει μολύνει τον εαυτό του με πολλές αμαρτίες και κακές σκέψεις και ο νους μας πάει στο κακό. Βλέπεις τον άλλον και κουμπώνεσαι. Και υποψιάζεσαι και είσαι καχύποπτος. Αλλά με τον αγώνα μπορεί να το φτάσει και αυτό. Λέει για έναν Άγιο που τον κάνανε επίσκοπο, ενώ ήταν χρόνια ασκητής, ήταν πάρα πολύ έτσι άκακος. Και του φέρανε λέει μια περίπτωση να δικάσει, γιατί τότε ήταν οι επίσκοποι ήταν και δικαστές. Μια γυναίκα ας πούμε που είχε πέσει αμαρτία και είχε μείνει και έγκυος. Και του τη φέρανε εκεί πέρα, λέει δώσ' της επιτίμιο. Την τιμωρήσει δηλαδή. Έκανε πορνεία, αυτομοιχεία. Την είδε ο καθένας, λέει πω πω η καημένη είναι έγκυος. Κάτσε λέω κάτι συντόνια. Πήγε μέσα της έφερε κάτι συντόνια, λέει πάρε αυτά τη συντόνια παιδί μου, λέει μη. Λοιπόν και πεθάνει στον δρόμο και δεν έχει κάποιο ένα σκέπασμα να τη θάψει. Δεν τη έβαλε επιτίμιο. Κατάλαβε, δεν καταλάβει ο Άγιος από αυτά. Την έβλεπε σαν ένα πλάσμα του Θεού σου, λέει έχει ανάγκη αυτή τώρα. Και άμα και πεθάνει στον δρόμο και δεν έχει και ένα σκέπασμα για νεκρικό σεντόνι, ας πούμε, τη έδωσε και τα σεντόνια του. Γιατί έφτασε αυτή την ακακία. Οι κοσμικοί του λένε τι είναι αυτά γέροντα, τι είναι αυτά θα σου πω τι μου. Εγώ εμείς σου τη φέραμε εδώ να την τιμωρήσεις. Λέει δεν μπορώ να την τιμωρήσω, δεν μπορώ. Αφήστε με. Καταλάβατε. Βγαίνει πια σαν φυσικό. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την καθαρότητα, έτσι τα βλέπει όλα καθαρά. Και όταν φτάσει σε αυτό, τότε λέει βλέπει τον εαυτό του χειρότερο από όλα τα κτίσματα. Οπότε δεν μπορεί να κρίνει τον άλλο και να τον κατακρίνει, αφού σου λέγω είμαι χειρότερος, τι να κρίνω τώρα. Και του λέει ένας αδερφός τώρα, και πώς είναι δυνατόν να θεωρείς τον εαυτό μου χειρότερο και από ένα φωνιά. Πώς θα πεις εγώ είμαι χειρότερο από το φωνιά, αφού εγώ δεν έχω κάνει φόνο, το ξέρω. Τι απάντησε ο γέροντας. Αν ο άνθρωπος φτάσει στο μέτρο αυτού του ρητού, πάντα καθαρά της καθαρής, έτσι σε αυτό το μέτρο. Και όταν δει άνθρωπο να σκοτώνει, λέει αυτός μόνο την αμαρτία αυτή έκανε. Εγώ όμως καθημερινά σκοτώνω. Δεν σκοτώνεις μόνο με μαχαίρι, σκοτώνεις και με ένα βλέμμα. Σκοτώνεις και με μια σκέψη που λέγαμε προηγουμένως. Με μια σκέψη μίσους. Σκοτώνεις και με μια ζήλια. Με μια μνησικακία. Ο αδερφός εκείνος έκανε την ίδια ερώτηση και στον Αβά Ανού, μεταφέροντάς του και αυτό που είπε ο Αβάς Ποιμένας. Και τον λέει ο Αβάς Ανού, βλέπετε οι Άγιοι ήταν πολύ επιμέλης. Μου είπε λέει ο Αβάς Τάδε, αυτό, γέροντες ή τι λες. Κάνε και συγκριτική. Του λέει ο Αβάς Ανού, καλά σου είπε, έτσι είναι. Γιατί αν ένας άνθρωπος φτάσει στο μέτρο του ρητού αυτού, πάντα καθαρά της καθαρής, και δει τα σφάλματα του αδερφού του, κατορθώνει με τη δύναμη της αρετής του να τα καταπιεί. Και ποια είναι αυτή η αρετή που μπορεί να καταπίνει τα σφάλματα του άλλου και να μπαίνει κάτω από τον άλλο? Η αυτομεμψία, απάντησε ο Γέροντας. Γιατί όποιος τα βάζει με τον εαυτό του, δικαιώνει τον πλησίον του. Και αυτή η αρετή κρύβει τα ελαττώματα του πλησίον. Βλέπετε την αυτομεμψία. Αυτή η αρετή κρύβει τα ελαττώματα του άλλου. Τον σκεπάζει τον άλλο. Τον αγαπάει τον άλλο. Δεν τον διαπομπεύει.
Και αυτή, ας πούμε, την αρετή είχε ο Μέγας Κωνσταντίνος πέρα για αυτό το καταπληκτικό. Παρόλο που ήταν, ας πούμε, αρχάριος τα λέγαμε στα πνευματικά και έλεγε, εγώ δεν καταλαβαίνω για αυτά που λέτε εσείς, τα δόγματα και αυτά, αλλά ό,τι πείτε εσείς. Ήταν ταπεινός όμως. Και έλεγε, αν δω, λέει, έναν επίσκοπο να αμαρτάνει, δεν θα το διαπομπέψω, όπως κάνω σήμερα στις τηλεοράσεις. Αλλά θα βγάλω, λέει, το χιτόνα μου, το βασιλικό, και θα τον σκεπάσω. Να μην σκανδαλίσει τον κόσμο. Γιατί αυτή η αρετή, το να κατηγορείς τον εαυτό σου, κρύβει τα σφάλματα του πλησίον. Ενώ όταν κανείς δεν κατηγορεί τον εαυτό του, τότε τι κάνει, φανερώνει τα σφάλματα του πλησίον. Είπε πάλι ο ίδιος, εγώ λέω, όπου ρίχνεται ο Σατανάς, εκεί ρίχνομαι κι εγώ. Φοβερός λόγος. Τι μου λες τώρα για παράδεισο εκεί. Εγώ εκεί που θα πάει ο Σατανάς θα πάω. Βλέπετε πόσο ταπεινή ήταν η Άγια αυτή, της ερήμου. Μια άλλη φορά είπε, εργαλεία για την προκοπή και τη σωτηρία της ψυχής, αυτός είναι ο Βασιλιάς, έτσι, πολύ μεγάλος γέροντας. Εργαλεία για την προκοπή και τη σωτηρία της ψυχής είναι το να συντρίβεται κανείς ενώπιον του Θεού. Να συντρίβεται, έτσι, να διαλύεται, να κατηγορεί τον εαυτό του μπροστά στον Θεό, στην προσευχή του, να αυτοκατηγορείται. Αυτό είναι εργαλείο για να προκόψει η ψυχή σου, ε. Το να μην υπολογίζει τον εαυτό του, άλλο εργαλείο, και το να παραμερίζει το θέλημά του, τρίτο εργαλείο. Έτσι. Το να μην υπολογίζει τον εαυτό του, να μην προσπαθεί έτσι να, ας πούμε, να υψώνει τον εαυτό του, να λέει ότι τέλος πάντων προσέξτε με, είμαι και εγώ κάτι, υπολογίστε με, πόσα κακά, πόσες θλίψεις, πόσα κλάματα. Γιατί λέει δεν με υπολογίζουν στην οικογένεια, όλο παράπονο. Δεν με υπολογίζουν, δεν με ρωτάνε, δεν μου δίνει σημασία. Δηλαδή να το χαίρεσαι, είναι εργαλείο για να προκόψεις ψυχή σου αυτό. Αλλά όταν υπάρχει το πάθος έτσι, το εγωισμό της φιλαυτίας, βλέπετε πόσο αντίστροφα φερόμαστε. Αυτοκαταστροφικά δηλαδή. Και ενώ ο Θεός σου δίνει εργαλείο για να σωθείς, εσύ τι λείπεσαι. Ενώ σου δίνει φάρμακο δηλαδή, εσύ κλαίς. Είναι ανόητο, ε. Και ζητάς, αντί για φάρμακο, ζητάς το διηγητήριο, που νομίζω θα σου δώσει χαρά. Τον αρχίζουν να σε υπολογίζουν δηλαδή. Λες εσύ ότι αυτό είναι το φάρμακό σου, ενώ αυτό είναι το διηγητήριό σου. Γιατί αυτό είναι που σου τρέφει τον εγωισμό, σου τρέφει την αρρώστια. Εργαλεία λοιπόν, τα ξαναλέω, για την προκοπή της ψυχής είναι, πρώτον, το να συντρίβεται κανείς ενώπιον του Θεού, να κατηγορείται. Εσύ θα πεις πώς, στην προσευχή σου. Τι θα πω στην προσευχή μου, θα πω Χριστέ μου, ελέησέ με, γιατί με ανάξεις να με ελέησεις, αλλά ελέησέ με. Τον ανάξιο, τον άθλιο, τον αμαρτωλό. Αυτό θα πεις. Δεν θα πεις τις αρετές σου, όπως είπε ο Φαρισαίος. Για να αναπαυτείς, τότε δεν αναπαύεσαι. Θα πεις, ο Θεός λάστι είναι το αμαρτωλό, τότε θα αναπαυτείς. Να συντριφτείς. Να μην υπολογίσεις τον εαυτό σου. Και ούτε να θες να σε υπολογίζουν. Και να παραμερίσεις το θέλημά σου, το τρίτο μεγάλο εργαλείο, ε. Κάτω στην άκρη το θέλημά σου. Και πες, Χριστέ μου, το δικό σου θέλημα, όχι το δικό μου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Μας το δίδαξε κάθε μέρα να το λέμε, αλλά στην πράξη κάνουμε. Και γινόμαστε δυστυχισμένοι που δεν γίνεται το δικό μας. Ενώ ξέρετε τι άνετα θα ζούσε, μα λέγαμε Χριστέ μου ό,τι θες. Ό,τι θέλει η αγάπη σου. Έγινε πάλι ο μακαριστός πατήρ που ο οποίος λέει θα πω στον Χριστό μπροστά στη Δευτέρα Παρουσία ή τέλος πάντων πριν. Γιατί ξέρετε η ψυχή σε 40 μέρες παρουσιάζεται. Προς αυτό γι' αυτό κάνουμε και τα 40 μνημόσυνα, έτσι. Και θα πάω λέει στον Χριστό μπροστά και θα μου πει ο Χριστός έχω αυτή την αίσθηση. Λέει θα μου πει τι θες εσύ εδώ πέρα. Έτσι θα πει ο Θεός, αλλά ο Γιώργης ήταν τόσο ταπεινός, λέει αυτό θα μου πει τι θα μου πει. Τόσο αμαρτής που έχω, τι θα μου πει καλό στον Άγιο Πορφύριο, θα μου πει τι θες εσύ εδώ πέρα. Λέει και εγώ θα του πω, Χριστέ μου, ανάξιος είναι, αλλά ό,τι θέλει αγάπη σου, βλέπετε, παραμέζει το θέλημά του.
Δεν θα του πω, κοίταξε, βάλε με σε παρακαλώ στην παράδεισο. Όχι, δεν είχε θέλημα τέτοιο. Ό,τι θες εσύ. Θες να με πάρεις στην κόλαση, πάρε με στην κόλαση. Και εκεί καλά θα είναι. Γιατί θα με βάζει το δικό σου θέλημα. Και ό,τι γίνεται, ας πούμε, από το Θεό είναι καλό. Γιατί στην κόλαση και εκεί είναι ο Θεός. Και εκεί είναι. Απλώς οι κολλασμένοι δεν το αισθάνονται έτσι, γιατί δεν θέλουν να το αισθάνονται, γιατί μισούν το Θεό. Να παραμερίζει λοιπόν το θέλημά σου. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά στη Σόη. Αβά, βλέπω ότι η μνήμη του Θεού βρίσκεται πάντα στο νου μου. Χάρηκε έτσι ο καλόγερος. Δηλαδή σου λέει, έχω αδιάλειπτη προσευχή. Μεγάλο κατόρθωμα θα πεις, ε. Συνέχεια να σκέφτομαι τον Θεό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, μέρα, νύχτα. Δεν είναι μικρό πράγμα. Εδώ ένα λεπτό δεν μπορείς να το μαζέψεις. Τον αλήτη, το νου. Αυτός το κατάφερε. Πήγε λοιπόν, το είπε με όλους χαρά στο γέροντα, στο μεγάλο γέροντα, στον Βάση Σόη. 70 χρόνια στην έρημο ο Βάση Σόη. Και τι του λέει ο γέροντας? Δεν είναι σπουδαίο να κρατάς το λογισμό σου στο Θεό. Δεν είναι σπουδαίο, θα πεις. Δεν είναι. Το σπουδαίο είναι να βλέπεις, προσέξτε τις λέξεις, τον εαυτό σου κατώτερο από όλα τα κτίσματα. Ή τα ταπεινοφροσύνη. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε και ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπεινοφροσύνη. Πώς και του λέει, σου πιάσει καμιά ιδέα μεγάλη ότι είσαι σπουδαίος, επειδή κρατάς το νου σου, δεν είναι σπουδαίο αυτό. Κοίταξε να κάνεις και το σωματικό κόπο. Να βλέπεις τον εαυτό σου πάντα κάτω από όλη την κτήση. Αυτό είναι το σπουδαίο. Έτσι. Ο άλλος σου λέει, εγώ κάνω ωραία προσευχή, έτσι δεν έχω τώρα καιρό να σε βοηθήσω. Σαν περηφάνεια. Τα χάνεις όλα με το. Όπως είχα πει νομίζω στο περιστατικό με τον γέροντα στα Κατουνάκια, τον πατέρα Εφραίμ, που έκανε προσευχή και είχε φτάσει σε μια κατάσταση έτσι πολύ καλή, που ας πούμε η προσευχή κυλούσε μόνη της και είχε και δάκρυα και κατάνοιξη. Είναι η ώρα της ενεχάρητη προσευχής, όπως λέμε, που πλέον βασικά προσεύχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα σου και γι' αυτό κυλάει η προσευχή από μόνη της, σαν αριάκι. Είχε αυτή την κατάσταση λοιπόν ο γέροντας ο Εφραίμ, και εκείνη την ώρα έρχεται ένας αδελφός και του λέει, κοίταξε, η φωτιά πάει να σβήσει, έχει το νου σου, τα σφραγίδια. Τα σφραγίδια είναι ξύλα που έπρεπε να το δράσεις, να μαλακώσουν, να τα σκαλίσουν μετά, να κάνουν τις σφραγίδες που βγάζουν με τα πρόσφορα. Ήταν το εργοχειρό της αυτό. Και σου λέει, τώρα τι θες και έρχεσαι εδώ πέρα και με διακόπτεις εμένα από την υψηλή κατάσταση που είμαι. Και λέει, έκανε ένα λογισμό, καλά, ας τελειώσω τώρα την προσευχή μου και μετά να κοιτάξω τη φωτιά. Μόνο που έκανε αυτό το λογισμό, προσέξτε, δεν είπε τίποτα. Το ότι με διακόπτει, τι είναι αυτά τώρα, γιατί με διακόπτει, ξέρω εγώ, δεν έχω καιρό. Δεν είπε από αυτά τίποτα, τίποτα δεν είπε. Μέσα το είπε. Τι είπε, λέει, άσε να φάω καλά τώρα. Πνευματικά δηλαδή. Και μετά, μόλις το είπε αυτό, μέσα τα χάσε όλα. Τα χάσε όλα. Έχασε την κατάσταση πνευματική, την δάκρυα και όλοι. Έφυγε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί δεν έκανε την υπακοή. Δεν ταπεινώθηκε στον αδερφό. Γιατί ο αδερφός είναι ο Θεός. Έτσι και ο γέροντας είναι ο Θεός. Όταν σου μιλάει, δεν κόβεις το δικό σου. Ενώ πήγαινε να κοιτάξει τη φωτιά, θα συνέχιζε και την προσευχή. Δεν είναι εμπόδιο το να κάνεις το διακόνημά σου. Έτσι, σπουδαίο λοιπόν είναι να βλέπεις τον εαυτό σου κατώτερα από όλα τα κτίσματα. Αυτό είναι το σπουδαίο. Οπότε μετά ούτε μπορείς να λογομαχήσεις με κανέναν, ούτε να τη δικήσεις, ούτε να στενοχωρηθείς επειδή ο άλλος σε βρίζει. Να, αφού είσαι κατώτερος από όλους. Είσαι χώμα, με το χώμα τι το κάνουν, το πατάνε, το φτύνουν. Δεν το βάζουν στο κεφάλι τους, κορώνα. Έτσι, αλλά γιατί στενοχωριόμαστε, γιατί δεν νομίζουμε ότι είμαστε κατώτεροι από όλους. Λέει, έχω και εγώ μια αξία τέλος πάντων. Με πατάς. Έτσι και το λέμε και όλοι και το κάνουμε και φιλοσοφίες. Λέει, με πατάει όμως. Δεν έχει δικαίωμα να με πατάει. Άμα λες έτσι, είσαι λίγο ή πολύ άρρωστος. Ναι. Πάνω σε αυτό να ρωτήσω κάτι, Πατέρα, είναι το ότι σου έβαλα. Όταν κάνουν προσευχή και επειδή υπάρχουν πολλές
διακοπές, είτε από το σπίτι, είτε τηλέφωνο ή οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να διαμαρτύρεται, να σταματάμε και να κάνουμε αυτό που μας ζητάνε και μετά να συνεχίζουμε. Δεν κάνουμε τίποτα δηλαδή από την προσευχή. Λέει το πατερικό, αν ας πούμε κάνεις προσευχή και σου χτυπήσει την πόρτα, να αφήσεις την προσευχή, να πας να ανοίξεις την πόρτα. Έτσι, η αγάπη είναι πάνω από την προσευχή. Είναι βασικό πράγμα. Αυτό τώρα όμως δεν σημαίνει, πρέπει να υπάρχει μια διάκριση, ότι τέλος πάντων δεν θα κάνουμε και τον κανόνα μας. Πρέπει. Και όσο μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάποιες συνθήκες υγείας. Γιατί τώρα βλέπεις με τα τηλέφωνα, τα κινητά, τα ακίνητα, τις οθόνες που έχουμε στο σπίτι μας, δεν ξέρω πόσες οθόνες έχουν, τα θεροτηλέφωνα, δεν ξέρω τι, το ένα, το άλλο, τηλεόραση, είναι όλο διάσπαση. Κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν γίνεται. Εν ονόματι της αγάπης, μετά θα χάσεις την ψυχή σου, εντάξει. Επειδή τους αγαπάς, κάποια στιγμή θα βάλεις και ένα, ας πούμε, σιγαστήρα σε όλα αυτά. Θα κλείσεις και τα τηλέφωνα και επιτέλους δεν χάθηκε ο κόσμος, άμα απαντήσεις και 10 λεπτά αργότερα. Ξέρω τώρα με τα κινητά έχεις και τις κλείσεις όλες, τα βλέπεις όλα. Μπορεί να τους πάρεις αργότερα τηλέφωνα. Έχουμε βρει πολλά εναλλακτικά. Έτσι. Ρώτησαν κάποιον γέροντα πότε αποκτά η ψυχή ταπείνωση. Εντάξει, σπουδαιότητα ερωτήματα, και με πόση απλότητα απαντάνε οι Άγιοι και πόσο σύντομα. Γιατί σοφόν είναι το σαφές. Όχι να πεις πολλά λόγια και να μπερδέψεις τον άλλον, αλλά να πεις δύο καθαρά λογάκια. Πώς θα έχει ταπείνωση, πότε αποκτά η ψυχή την ταπείνωση, και αποκρίθηκε. Κοιτάξτε, όταν φροντίζει για τις αμαρτίες της. Φροντίζει, μία-μία τις λέξεις να τις προσέξουμε, είναι τεράστια ωφέλεια. Όταν φροντίσεις για τις αμαρτίες σου, θα πεις το ξέρω, είμαι αμαρτωλός. Δεν φτάνει. Πρέπει να φροντίσεις. Φροντίζω τι θα πει. Να τις σταματήσεις. Ξομολογούμε, εντάξει, και μετά, μόλις βγω έξω, το ξανακάνω. Τα ίδια. Δεν φροντίζει για τις αμαρτίες σου. Δεν είναι φροντίδα μόνο να τις εξομολογηθείς, πρέπει να σταματήσεις. Να κόψεις όλα εκείνα που σε σπρώχνουν στην αμαρτία. Αυτά που λέγαμε και άλλη φορά που είναι ο αραβόνας. Και θα πρέπει και όχι μόνο αυτό, αλλά να ολοκληρώσεις το έργο με το να κάνεις και την αντίθετη αρετή. Μέχρι τώρα, ας πούμε, κατέκρινες. Όχι μόνο πρέπει να σταματήσεις την κατάκριση, αλλά θα πρέπει και να αγαπάς. Και όλη αυτή τη δύναμη που έδινες μέχρι τώρα να χτυπήσεις τον άλλον, να τον πυροβολήσεις, να τον πετροβολήσεις με τις σκέψεις σου, με τα λόγια σου, τώρα να την κάνεις αγάπη. Να στρέψεις την ψυχή σου αγαπητικά προς τον Χριστό και προς τον συνάνθρωπο. Τότε φροντίζεις για τις αμαρτίες σου. Έχεις, ας πούμε, το πάθος της γαστριμαργίας, της λεμαργίας, δεν είναι απλώς να αντισταθείς και να λες, όχι πάλι, τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να αντισταθούμε, αλλά πρέπει να αποκτήσεις και την αρετή. Την αντίθετη, της εγκράτειας, να το χαίρεσαι κιόλας. Τρυφή η εγκράτεια, λέει το τροπάριο. Το τροπάριο των Αγίων. Γλέντι για τους Αγίους ήταν η νηστεία δηλαδή, η εγκράτεια. Αλλά για να φτάσεις εκεί πρέπει να φροντίσεις για τις αμαρτίες σου. Όχι απλώς να πεις, εντάξει, και σήμερα αμάρτησα, ας πούμε. Έφαγα και σήμερα. Παραέφαγα, εγώ. Και μετά μόλις θα βγεις στο ξενοδοχείο πάλι ξανά. Όχι. Αυτό δεν είναι μετάνοια, δεν φροντίζεις για τις αμαρτίες σου. Και έτσι δεν αποκτάς ταπείνωση. Προσέξτε αυτό. Και έτσι λείπει χάρη. Εδώ δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις χάρη. Και δεν έχεις μετά πλέον θεραπεία. Εκεί τι να του κάνω εγώ, να εξομολογήσω και κάθε μέρα. Άμα η ψυχή δεν θεραπεύεται, είναι πώς να πας στο νοσοκομείο, να λες στο γιατρό, ξέρεις γιατρέ, βήχω. Εντάξει, πάρε το φάρμακο. Στο δίνει δεν το παίρνεις. Πας την άλλη μέρα, γιατρέ, βήχω. Εντάξει, πάρε το φάρμακο, το παίρνεις, πάει στο δίνει πάλι δεν το παίρνεις. Τι κάνω, τι το δεν κάνω. Άμα δεν το πιείς το φάρμακο. Κάθε μέρα θα λες το ίδιο πράγμα και κάθε μέρα δεν θα θεραπεύεις. Άλλος γέροντας είπε, η ταπείνωση δεν οργίζεται ούτε και εξοργίζει κανένα. Και αυτό είναι φοβερός λόγος. Ένας άλλος λέει ταπείνωση ούτε οργίζεται ούτε και εξοργίζει κανένα. Αποκλείεται ένας ταπείνωσης να σε κάνει να θυμώσεις, ας πούμε. Δεν μπορεί να θυμώσεις. Έτσι, με έναν Άγιο, ας πούμε. Δεν μπορεί, ό,τι και να γίνει.
Έτσι, θυμάστε αυτό το περιστατικό το χαριτωμένο με δύο ασκητές που ζούσαν δύο χρόνια και δεν είχαν μαλώσει ποτέ. Και λέει, άντε να μαλώσουμε να δούμε πώς είναι. Και βάλανε ένα πλήθο ή μια κατσαρότητα σπάνω στη μέση και λέει, ο ένας θα πω ότι είναι δικό μου, εσύ θα πεις δικός μου, θα μαλώσουμε. Το βάλανε, είπε ο ένας είναι δικό μου, ο άλλος λέει, όχι δικό μου. Του λέω, πρώτα αφού είναι δικό σου πάλι. Έτσι, και δεν μπορούσα να μαλώσω. Γιατί ήταν ταπεινή, έτσι, είχαν υπακοή, δηλαδή η ταπείνωση μεταφράζεται σε υπακοή. Γιατί σκοτώνεται τα ανδρόγυνα στο σπίτι, δεν υπάρχει αυτή υπακοή. Λέει ο ένας α, ο άλλος λέει πλην α και δεν έχει την ταπείνωση ο πρώτος να πει εντάξει, να κάνουμε το πλην α. Όχι, λέει γιατί να γίνει το πλην α, γίνει το δικό μου. Εκεί γίνεται σκοτώμος από το τίποτα. Οι γέροντες έλεγαν πως όταν δεν έχουμε πόλεμο από τους δαίμονες και τα πάθη μας, τότε πολύ περισσότερο πρέπει να ταπεινωνόμαστε. Προσέξτε, εμείς νομίζουμε ότι τώρα είναι εντάξει, να χαλαρώσουμε λίγο. Όχι, όταν δεν έχεις πόλεμο από τα πάθη, τότε πιο πολύ να ταπεινώνεις. Γιατί μπορεί να σου ετοιμάζουν οι δαίμονες φουρτούνα μεγάλη. Βλέπετε και στη θάλασσα όταν είναι, ας πούμε, να ξεσπάσει μεγάλη καταιγίδα, έχει μπουνάτσα φοβερή. Και λες τώρα κάτι ετοιμάζει. Έτσι λοιπόν, προσοχή στην ηρεμία, γιατί μπορεί να ετοιμάζεται κάτι δαιμονικό, φοβερό. Και εκεί πρέπει πιο πολύ να ταπεινωθείς. Να προετοιμαστείς δηλαδή, γιατί μας σκεπάζει ο Θεός που γνωρίζει την αδυναμία μας. Αν όμως καυχηθείς, και πεις, όχι τώρα ησύχασα, τα κατάφερα, έγινα απαθής. Όταν καυχηθείς έτσι, τότε παίρνει από μας τη σκέπη του και χανόμαστε. Φοβερό. Γι' αυτό προσέξτε τον καιρό της ηρεμίας. Μην καυχηθείτε, μην πείτε, αχ, εντάξει, το ξεπέρασα. Καμιά φορά μου το λένε εκεί, έτσι που έρχονται να με δουν κάποιον, και μου λένε, αυτό πάλι το ξεπέρασα. Μην το λες αυτό. Τα πάθη είναι μέσα μας, κοιμούνται. Έτσι, γιατί μπορεί να μπει ο λογισμός της έπαρσης. Και αμέσως μετά σε εγκαταλείπει χάρη στο Θεό. Κάποιος αδερφός ρώτησε ένα γέροντα, τι είναι η κατά Θεόν προκοπή του ανθρώπου. Ευχόμαστε να έχεις προκοπή πνευματική. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Τεράστια σημασία, πολύ φοβερή ερώτηση. Βλέπετε οι Άγιοι είναι στο στόχο. Τι σημαίνει προκόπω πνευματικά. Λέμε να προκόψεις πνευματικά. Τι θα πει αυτό. Η προκοπή του ανθρώπου είναι η ταπείνωση. Απάντησε ο γέροντας. Γιατί όσο ο άνθρωπος κατεβαίνει και ταπεινώνεται, τόσο ανεβαίνει και προκόβει. Βλέπετε. Τάκ, τάκ. Συγκεκριμένα πράγματα. Θέλεις να μάθεις αν έχεις προκόψει, να δεις πόσο ταπεινός είσαι. Πόσο δέχεσαι τους άλλους και δέχεσαι τις προσβολές των άλλων, τις ύβρις των άλλων, τις αδικίες των άλλων, τους διωγμούς των άλλων. Τότε προκόβεις. Όσο κατεβαίνεις και ταπεινώνεσαι, τόσο ανεβαίνεις και προκόβεις. Η άνοδος γίνεται για τις καθόλου. Ένας γέροντας είπε, αν πει σε κάποιον συγχώρεσέ με, ταπεινώνοντας τον εαυτό σου, τότε κες τους δαίμονες. Αυτό το ευλόγησον που λέμε στο μοναστήρι, θα πει συγχώρεσέ με. Τότε κες τους δαίμονες. Ξέρετε τι ωραία θα ήταν η ζωή μας αν λέγαμε κάθε φορά συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με. Τι ωραίο πράγμα. Αντί να προσπαθούμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Κάθε στιγμή. Δεν με συγχώρεσέ με. Όποιος έχει ταπεινοφροσύνη, γλώσσα δεν έχει για να ελέξει κάποιον που είναι αμελής ή άλλον που είναι ασεβής. Δηλαδή έχει ταπεινοφροσύνη, δεν έχει ιδέα μεγάλη. Δεν μπορεί να ελέξει κανέναν ο ταπεινός. Δεν έχει γλώσσα γι' αυτό. Ούτε μάτια έχει για να παρατηρεί τα λατώματα του άλλου. Δεν τα βλέπει. Και αν τα δει, τα προσπερνάει. Λέει, εγώ είμαι τρεις χειρότερα. Ούτε αυτιά έχει για να ακούει όσα δεν ωφελούν την ψυχή του. Και δεν έχει να μιλήσει σε κανέναν για τίποτε άλλο
παρά μόνο για τις αμαρτίες του. Αλλά και με όλους τους ανθρώπους έχει ειρηνικές σχέσεις, όχι για κάποια φιλία, αλλά για χάρη της εντολής του Θεού. Και έχει ειρήνη με όλους. Γιατί το λέει το Ευαγγέλιο. Ή δυνατόν, και όπως το λέει, ειρηνεύεται με τα πάντα. Έχει ειρήνη με όλους. Ή δυνατόν. Όχι για να αρέσει τους ανθρώπους, αλλά γιατί το ζητάει ο Θεός. Αν κανείς δεν βαδίζει το δρόμο αυτό της ταπεινοφροσύνης, ακόμα και αν νηστεύει αυστηρά, τρώγοντας κάθε 6 ημέρες, ή επιδιωθεί σε οποιουσδήποτε μεγάλους αγώνες, χαμένοι πηγαίνουν όλοι του οι κόποι. Έτσι. Δεν είναι οι κόποι ασχητικοί οι μεγάλοι που κάνουμε, αλλά είναι η μεγάλη ταπεινοφροσύνη που πρέπει να έχουμε. Μην αποφύγεις από ακηδεία, συνεχίζει ο Βάσης Αΐας, κανέναν κόπο, γιατί ο κόπος και η κακοπάθεια και η σιωπή γεννούν την ταπείνωση. Ο κόπος, η κακοπάθεια και η σιωπή γεννούν την ταπείνωση. Βλέπετε, οι Άγιοι μαζί είναι φάρμακα. Και η ταπείνωση συγχωρεί κάθε αμαρτία. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσες τις αμαρτίες, λέει ο Δαβίδ. Συγχωρεί κάθε αμαρτία η ταπείνωση. Μπορεί να μην έχεις καμιά αρετή. Αν έχεις ταπείνωση, σώζεσαι. Μπορεί να έχεις όλες τις αρετές. Αν δεν έχεις ταπείνωση, δεν σώζεσαι. Και να γνωρίζεις τούτο, ότι όσο ο άνθρωπος δεν φροντίζει να ελευθερώσει τον εαυτό του από τα πάθη, έχει την εντύπωση ότι είναι φίλος του Θεού. Και σου λέει έτσι με ελαφρά καρδία ότι εγώ είμαι εντάξει. Έχω κάνει. Είμαι καλός άνθρωπος. Γιατί δεν έχει αγωνιστεί να κόψει τα πάθη. Αν όμως φροντίσει να ελευθερωθεί από τα πάθη, καταπιαστεί στον αγώνα να καθαριστεί, βλέπει τότε τη βρωμιά του και ντρέπεται, λέει, να σηκώσει ακόμα και τα μάτια του στον ουρανό και να σταθεί μπροστά στον Θεό. Έτσι, νιώθει αυτή την αναξιότητα. Γιατί ούτε ακριβώς είναι που βλέπει πόσο πολύ έχει απομακρυνθεί από τον Θεό. Λέοντας το γιος και ένα ωραίο, λέει ότι στη δεύτερη παρουσία, λέει, στην κρίση θα είναι και κάποιοι, λέει, που θα τρέμουν, λέει, και θα είναι σε μια γωνιά και θα λένε, πω εμείς θέλουμε, πού να μπούμε μέσα στην εκκλησία, θα πέσει ο πολυέλογος να μας πλακώσει, λέει, μας στενάξει και να μπούμε μέσα στην εκκλησία. Τι να μας κρίνεις τώρα, λέει, γι' αυτό δεν θα σας κρίνω. Επειδή είστε ταπεινοί, και τους παίρνει και αυτούς μέσα. Αυτό θέλει να πει ο Ντοστογεύσκη, ότι πρέπει να αισθάνεσαι αυτή την αναξιότητα. Και να ντρέπεσαι και να κοιτάξεις και τα μάτια σου ακόμα. Εμείς μπαίνουμε στην εκκλησία με έναν αέρα, λες και είμαστε οι κύριοι, ας πούμε. Και η καινοδοξία του εδώ πάλι δεν είναι αμάρτημα. Σαν... Πάμε και στην καρέκλα μας κατευθείαν έτσι και σκόνουμε και το μικρό, άμα τυχόν έχει κάθε σύγχρονος μικρός. Ναι. Τώρα μπαίνουμε με πολύ συστολή. Ποιος είσαι που μπαίνεις στην εκκλησία? Καταλαβαίνεις που μπαίνεις? Η μερική μπαίνει και στο ιερό. Κανονικά ξέρετε υπάρχει κανόνας που στο ιερό δεν μπαίνει κανένας. Δεν πρέπει να μπαίνει από λαϊκούς. Όχι, όχι από γυναίκες, ούτε από άντρες. Κανένας. Έτσι. Ούτε και τα αγόρια τα μικρά. Κανένας δεν πρέπει να μπαίνει. Κανένας. Να ντρέπεται και να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό. Γιατί βλέπει πόσο έχει απομακρυνθεί από τον Θεό. Το να μην τραυματίζεις τη συνείδηση του πλησίον γεννάει την ταπεινοφροσύνη. Προσέξτε, αυτό είναι φοβερό, ε. Κοιτάξτε, οι Άγιοι τι λεπτές ψυχές ήταν. Να μην τραυματίσεις, λέει, τη συνείδηση του πλησίον. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, τι μεγάλος λόγος είναι αυτός. Δηλαδή να κάνει ο άλλος αμαρτή και να μην το πεις. Για να μην το πληγώσεις. Όχι γιατί τον αγαπάς και λες, άστο να σπάσει την κόρη, θα μην νοιάζει. Όχι. Το νοιάζεσαι πάρα πολύ. Αλλά δεν θες να το πληγώσεις τη συνείδηση. Αφού σου λέει δεν το καταλαβαίνει, άστο. Θα έρθει η ώρα που θα το καταλάβει. Δεν το πληγώνεις εσύ να το ξεσηκώσεις, το πεις πάλι, ότι δεν το καταλαβαίνεις τι είναι αυτά που κάνεις. Ή να το βγάλεις στην τηλεόραση, ας πούμε. Όχι, τίποτα. Ούτε να του βάλεις, ας πούμε, ιδέα. Θα το αποκαλύψει ο Θεός. Δεν τον αφήσεις. Στην προσευχή σου θα τον έχεις. Αλλά δεν θα τραυματίσεις τη συνείδησή του. Ε?
Αυτό λέει και να έχει την ταπεινοφροσύνη. Φοβερό είναι αυτό. Ενώ ο άλλος που βλέπει το σαριδάκι και πάει να το βγάλει, έχει περηφάνεια. Έχει δουκάρει στο μάτι του και του λέει κάτσε να σε καθαρίζει. Τι να με καθαρίσει, καθαρίσει τον εαυτό σου πρώτα. Βγάλει το δουκάρι που έχεις μέσα σου. Η ταπεινοφροσύνη γεννάει τη διάκριση. Βλέπετε γι' αυτό οι Άγιοι πόσο έτσι νιώθεις άνετα και μπορεί να σε διορθώσουν φοβερές αμαρτίες και να μην το καταλάβεις. Κάνε μια χειρουργική ανέμακτη, θα λέγαμε. Γιατί έχουν διάκριση και ξέρουν πού θα κόψουν και τι θα σου πούνε. Και η διάκριση καταργεί όλα τα πάθη. Αφού ξεχωρίσει το ένα από το άλλο. Λοιπόν, μέχρι εδώ να μην πούμε άλλα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Είπαμε πολλά και έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω μήπως κουραστήκατε ή μήπως είναι πολλά και δεν μπορούμε να τα συγκρατήσουμε όλα. Να με συγχωρέσετε. Αρωτήσω, καινοδοξία είναι πάλι αμαρτά, είναι το ίδιο σαν την ταπεινοφροσύνη, το ίδιο πράγμα για εμείς. Και εδώ πάλι, άμα έχεις κάνεις όλα, ας πούμε, νηστεύεις, προσέχεις, πάλι πας στην κόλαση αν έχεις και να την ανοίξεις. Καινοδοξία είναι ένα σκαλοπάτι πριν την υπερηφάνεια. Μάλιστα, το ίδιο. Πάλι πας στην κόλαση, άμα έχεις όλα τα... κάνεις όλα τα... Είναι η ανθρωπαρέσκεια. Τις Κυριακές που κάνουμε τώρα και αύριο θα έχουμε την συνέξη που έτω θες. Μιλάμε για αυτό το πάθος κατ' εξοχήν της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας. Πολλές φορές μιλήσαμε. Έχει το οποίο έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, έτσι, αυτό το πάθος. Πάρα πολλά. Έχει ανθρωπαρέσκεια, έχει ζήλια, έχει φθόνο, έχει πείσμα. Πάρα πολλά. Είναι άσχετο σχετικό. Κάτσε να πούμε τα σχετικά πρώτα, αν υπάρχει κάτι και μετά τα άσχετα. Ναι. Αυτό που είπατε ότι μπορεί να δεχόμαστε από κάποιον τη δαιμονική ενέργεια ή κάτι που μας κάνει να ετοιμάσουμε, αν αυτό συμβαίνει, τι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε? Ναι. Εμείς θα πρέπει να προσευχόμαστε, οπότε και να προσέχουμε. Αυτό που λέει ο πατέρας, νύψη και προσευχή. Οπότε θα πιάνεις αυτή την, ας πούμε, άσχημη κατάσταση που να δημιουργηθεί μέσα σου και θα υποκύπτεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο άλλος σκέφτηκε κακό για σένα και εσύ θα δαιμονιστείς απαραίτητα και θα στραφείς εναντίον του. Αλλά μπορεί να το πάθεις αν και εσύ δεν είσαι, ας πούμε, τυχισμένος με την προσευχή και την προσοχή. Μπορεί να το πάθεις. Ή επειδή ο άλλος, ας πούμε, σε μάτιαξε που λέμε, σε ζήλεψε, πρέπει να ματιαχτείς οπωσδήποτε. Όχι. Ματιάζεσαι πότε, όταν είσαι απρόσεχτος κι εσύ. Και αφήνεις αυτή τη δαιμονική ενέργεια που σου στέλνει ο άλλος να μπει μέσα σου. Όχι. Τελειώνουμε. 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 Τώρα τελειώνουμε. Έτσι. Δηλαδή, εξαρτάται πώς θα είμαστε εμείς. Δεν είναι αναγκαστικό, ας πούμε. Άπαξ και αμάρτης ο άλλος σου λέει μετά τι φταίω εγώ. Θα είμαστε ανένοχοι τότε εμείς. Όχι, είμαστε κι εμείς συνένοχοι στην αμαρτία του άλλου. Δηλαδή, ναι μεν ο άλλος μας στέλνει κακή ενέργεια, αλλά κι εμείς τη δεχόμαστε. Και όλες που πω, εγώ δεν ξαναπάω σε αυτή τη συγκέντρωση, γιατί όλοι εκεί και με κοιτάνε με μισό μάτι. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Που το βλέπεις αφενός, Και αφετέρου, προφανώς κι εσύ κάτι κάνεις και διατίθεσαι όχι καλά απέναντί τους και το καταλαβαίνεις. Αν εσύ τους αγαπάς, δεν τους βλέπεις και έτσι. Και να σε βλέπουν αυτοί έτσι, εσύ δεν το βλέπεις. Γιατί που είπαμε, πάντα καθαρά τη καθαρή. Αλλά επειδή είσαι και εσύ χαλασμένος έτσι και δέχεσαι αυτή την κακή ενέργεια που εκπέμπουν ενδεχομένως κάποιοι, δαιμονίζεσαι και εσύ μετά. Και δεν τους αντέχεις. Και δεν τους αντέχουν. Δεν μπορώ να ξαναπώ εκεί πέρα. Καταλάβετε πώς λειτουργεί. Φταίμε και εμείς. Ουσιαστικά δηλαδή ο Θεός μας κάνει μια πρόκληση. Κάθε συνάντηση είναι μια πρόκληση και μια πρόσκληση. Έτσι ο Θεός στο πρόσωπο του καθενός που συναντάμε
μας στέλνει ένα γιατρό της δικής μας προσωπικότητας. Δεν είναι τυχαίο τώρα συναντηθήκαμε ας πούμε εμείς. Βγαίνοντας από το έξω θα συναντήσουμε κάποιον άλλο. Τώρα ακούσαμε αυτήν την κυρία εδώ, ας πούμε, μας έκανε λίγο παρατήρηση για τα φώτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Έτσι είναι η ζωή μας, όλη η ζωή μας αυτό είναι. Συναντήσεις, συμβάματα, σκέψεις. Αν λοιπόν δεν ξέρεις πώς θα, κάθε κομματάκι αυτό πώς θα το φτιάχνεις σωστά, θα το μεριζώσεις σωστά, θα κάνεις τη στιγμή, θα την κάνεις μαύρη τη ζωή σου. Και αν το κάνεις σωστά, θα την κάνεις χαρούμενη, φωτεινή. Αυτό είναι η ιστορία. Και αυτό είναι και η αγιότητα, έτσι. Δεν νομίζω ότι η αγιότητα είναι κάτι έτσι, πολύ μεγάλο, εκοφαντικό, θα έρθει ξαφνικά. Όχι, η αγιότητα χτίζεται σε κάθε στιγμή. Με κάθε πρόσωπο που συναντάς, με κάθε σκέψη που θα σου έρθει, με κάθε επιθυμία που θα σου έρθει κλπ. Κλπ. Με κάθε λέξη που θα ακούσεις. Πώς θα το αντιμετωπίσεις. Γι' αυτό λέει ο Ρωσός όμως έτσι, δεν μπορεί κανείς να σε βλάψει. Αν εσύ δεν βλάψεις τον εαυτό σου. Όσο κόσμο να πέσει πάνω σου, όλοι να σε διαβάλουν, να σε σκοφαλούν, να σε καταδιώκουν. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν εσύ μόνος σου δεν προδώσεις τον Χριστό και την ψυχή σου, αυτό που λέει ο κόσμος. Αυτά δεν μπορείς να τα πάρει κανένας, λέει, αν δεν τα δώσετε μόνοι σας. Λοιπόν, ναι, Στέφανε. Με αυτά που ακούγονται τελευταία τα διάφορα, εμάς επειδή μας ξέρουμε ότι είμαστε λίγο πολύ, πώς να το πω, σε εκκλησίες, δεχόμαστε κάποιες ερωτήσεις, κάποιες ειρωνίες, κάποιες... Πώς πρέπει να αντιδρούμε εμείς, τι πρέπει να κάνουμε. Μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Εμείς... Καταρχάς να χαιρόμαστε. Είδατε τι λέει ο Χριστός, μακάρι είστε όταν ονειδήσεις και διώξεις. Και όπως είπα από νιώρι με καθημόν, ψευδόμενοι, είναι και νομίζει. Χαίρεστε, μακάρι. Είσαι μακάριος όταν αξιωθείς να ακούσεις ένα λόγο, επειδή είσαι χριστιανός, προσβλητικό, έτσι, ειρωνικό. Πρέπει να χαρούμε. Έτσι, γιατί αξιωθήκαμε να πάθουμε κάτι για τον Χριστό. Δηλαδή οι Απόστολοι λέει γύρισαν στο σπίτι χαίροντες γιατί έφαγαν ξύλο. Για το όνομα του Χριστού. Συναντήθηκαν οι Φαρισαίοι και μάλιστα τους είχαν απειλήσει μην ξαναμιλήσετε για αυτόν τον άνθρωπο. Θα πεις τώρα πρέπει να κάνει υπακοή. Φυσικά δεν πρέπει να κάνει υπακοή. Και ευτυχώς που δεν κάνει υπακοή. Συνέχισαν να μιλήσουν. Έτσι. Τον Άγιο Αντοξόστομο τον καταδίωξαν. Ποιοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Και τον καθαίρεσαν. Καθαίρεσαν σημαίνει δεν μπορεί να κάνει λειτουργία. Δεν έκανε λειτουργία, πώς δεν έκανε. Αφού ήταν άνομα όλα αυτά. Και την τελευταία μέρα του φάγει με λειτουργία. Άρχισε. Δηλαδή θα πει έπρεπε να κάνει υπακοή. Αφού με καθαίρεσαν δεν μπορεί να κάνει λειτουργία. Δεν είπε έτσι. Δηλαδή θέλω να πω μη φοβόμαστε. Μάλλον αυτό να χαιρόμαστε. Και από εκεί και μετά να ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό. Γιατί είμαστε σαν, σαν πρόβατα εν μέσω λύκων, λέει ο Χριστός. Και κάποια θα τα φάει ο λύκος. Δηλαδή κάποιοι θα είναι και μάρτυρες. Δηλαδή θα περιμένουν και χειρότερα. Έτσι, και να τα περιμένουμε και τα χειρότερα. Γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Και μακάρι να έρθουν και αυτά. Δηλαδή είναι τιμή σου να δώσεις και το αίμα σου ακόμα για τον Χριστό. Πόσο μάλλον θα ακούσεις και μια ειρωνία. Και από εκεί και μετά προσευχή και αν πρέπει να πεις κάτι γιατί όχι να πεις. Αλλά να το πεις με αγάπη, όχι με... Πώς να το πούμε... Με νεύρα και με... Ναι, ναι. Μόνο με και... Όχι, με εριστικότητα, όχι. Με αγάπη. Αυτό είναι ψέματα. Με καλοσύνη, ναι. Και να καταλάβει ο άλλος ότι έχει ας πούμε μπροστά του έναν ήρεμο άνθρωπο. Έναν ήμερο άνθρωπο. Έναν θεραπευμένο άνθρωπο. Που ξέρεις μπορεί και αυτός, ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι που βρίζουν, που αντιδρούν, τους αισθάνομαι σαν ανθρώπους που αισθάνομαι βοήθεια. Εγώ πιο πολύ φοβάμαι τους αδιάφορους. Αυτοί που είναι αντίθετοι έχουν μια ελπίδα κάποια στιγμή να γυρίσουν. Γιατί λίγο ψάχνονται και είναι σαν να φωνάζουν βοήθεια, κοιτάξτε με, βοηθήστε με. Και γι' αυτό τα βάζουμε το Χριστό και την Εκκλησία. Και αν τους φερθούμε έτσι με αγάπη, με καλοσύνη, μπορεί και να τους κερδίσουμε κάποιους από αυτούς. Γιατί αυτοί φαίνεται ότι τους καίει το πράγμα. Σου λέει γιατί βρίσκεις τον Χριστό. Σημαίνει ότι κάτι τρέχει μέσα σου, έτσι. Κάτι κάπου σε ελέγχει, κάπου πονάς. Και το βγάζεις έτσι σαν αντίδραση. Έτσι, να τους δούμε έτσι αγαπητικά.
Για να ζούμε σαν μέλη του σώματός μας, γιατί και αυτοί βαφτισμένοι είναι. Παιδιά που μπήκαν στην ίδια κολυβήθρα με εμάς, ενδεχομένως κοινώνησαν και αυτοί οι μικροί, τους έχει πάρει ο Χριστός και τους έχει δώσει τη ζωή του και το αίμα του, έχει πεθάνει ο Χριστός για αυτούς, είναι παιδιά του Χριστού, άρα είναι δικά μας αδέρφια. Και αν δεν προσέξουμε και εμείς μπορούμε να φτάσουμε σε χειρότερη κατάσταση από αυτούς. Δηλαδή να μην χάνεται η αγάπη, έτσι, να μην το παίρνουμε, πώς να πω, να μην τοποθετούμαστε σαν αντίπαλοι. Αλλά πώς τοποθετείς απέναντι σε έναν άρρωστο. Βλέπετε, ο άρρωστος καμιά φορά τα βάζει και με τον γιατρό. Έτσι, και από τον πολύ πόνο μπορεί να του δώσει και καμιά κλωτσιά, ας πούμε, έτσι. Αλλά ο γιατρός τι έκανε, του δώσει και ο γιατρός φαλιάρα μετά, του πει παλιά άνθρωπε, εγώ πάω να σε κάνω καλά και εσύ με χτυπάς, ας πούμε, όχι, πονάει, ας πούμε. Και πάνω στον πόνο του, ξέρω, μπορεί να πει και κάτι. Αλλά ο γιατρός ξέρει ότι δεν το θέλει. Κάπως έτσι είναι και αυτή. Γιατί ο άνθρωπος όσο είναι στην αμαρτία είναι μέσα στον πόνο, να ξέρετε. Και αυτό που βγάζουν έξω είναι, θα έλεγα, και ένα αποτέλεσμα του πόνου που νιώθουν μέσα στην ψυχή τους. Και το βγάζουν έτσι αμίσως. Και μισούν τους παπάδες, την εκκλησία, τους φταίνε όλοι και όλα. Τίποτα, τους φταίει η ψυχή τους μέσα. Έτσι, δηλαδή η αμαρτία που υπάρχει μέσα τους. Και το βγάζουν έτσι. Και αν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, δώσει ο Θεός και δίνει ο Θεός, δηλαδή, αν θελήσουν και αυτοί και μετανοήσουν, μπορεί να γίνουν πολύ καλύτεροι από εμάς. Έτσι που πάμε κάπως νερόβραστα, κάπως ξέψυχα. Γι' αυτό ο πατήρ Πορφύριος έλεγε, ας πούμε, μην κρίνουμε από τα εξωτερικά. Αλλά βλέπει την ψυχή του άλλου. Γιατί ο άλλος μπορεί να έχει πολύ ωραία ψυχή και να το βγάζει έτσι, γιατί δεν ξέρει, δεν πολλά. Πολλά. Πώς το αν υπάρχει Θεός και πού βρίσκεται ο Θεός. Δηλαδή, τι λέμε και λίγο, και μάλιστα είχε κάνει μια εντύπωση αυτό το βιβλίο του Τρισεραφείμ Ροζ, γιατί είχε περάσει ο Τρισεραφείμ Ροζ από όλα τα ρεύματα της φιλοσοφίας και τα νεοποκίτικα ρεύματα και τα είχε γνωρίσει όλα. Είχε πει το εξής στην εισαγωγή του βιβλίου, ότι ο χριστιανός είναι λίγο κατά κάποια εντελή ενέργεια και ένας μηδενιστής. Γιατί όπως ο μηδενιστής, ο κοσμικός, θεωρεί ότι το μηδέν είναι ο Θεός και τα πάντα ο κόσμος, ο χριστιανός θεωρεί ότι το μηδέν είναι ο κόσμος και τα πάντα ο Θεός. Άρα και αυτός είναι ένας ουδενιστής. Και ο χριστιανός δηλαδή κατά κάποια εντελή έννοια και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση να το διάβασα. Και ξέρετε και το άλλο, ότι ο χριστιανός είναι αυτός που αναζητάει τον Θεό, τον ψάχνει τον Θεό. Γιατί όντως και ο Θεός το είπε να με ζητήσετε, να ζητήσετε τη Βασιλεία μου. Και αν δεν με βρείτε, θα απορρίψετε με, αλλά πριν με απορρίψετε, ψάξτε με και θα δείτε ότι υπάρχουν. Και με αυτή την έννοια θα λέγα ότι και αυτοί που αναζητούν τον Θεό είναι σε καλό δρόμο. Μπορεί να τον βρήκαν ακόμα από τους άλλους που είναι αδιάφοροι και σου λέει I don't care, δεν με ενδιαφέρει το Θεό, ας πούμε. Είναι καλύτεροι. Έτσι, που έχουν μια τοποθέτηση, έστω και αρνητική. Και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εμείς ας μην κατακρίνουμε κανέναν, ας μην πάβουμε να προσευχόμαστε για όλους, να αγαπάμε όλους και να καλλιεργούμε, να αγιάζουμε τον εαυτό μας. Και όλα αυτά θα υπάρχουν, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Και τα σκάνδαλα και αυτοί οι οποίοι θα καταδιώκουν την Εκκλησία και ξέρετε, στους εσχάτους καιρούς θα ενταθούν. Το λέει η Αποκάλυψη, ότι θα προσπαθήσει, λέει ο Σατανάς, την Εκκλησία να την κάνει ποταμοφόρητο. Μια ωραία λέξη, ποταμοφόρητος, θα πει να ανοίξει ποταμούς και να τους σχίσει πάνω στην Εκκλησία για να την πνίξει.
σαν μια γυναίκα παραβιάζει την εκκλησία, η οποία αναγκάζεται να φύγει στην έρημο. Γιατί προσπαθεί ο Σατανάς με ποταμούς έτσι κακίας να την πνίξει. Αλλά φυσικά η εκκλησία θα μείνει στον αιώνα, δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Απλώς θα πάει, λέει, στην έρημο. Και ο Θεός θα οικονομήσει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα υποκύψουν τον Αντίχριστο, με τον τρόπο του. Ξέρω θα τι θα κάνει. Δεν θα χαθούμε δηλαδή. Γιατί φαινομενικά σου λέει, άμα δεν υποκύψεις τον Αντίχριστο, άμα δεν πάρεις το χάραγμα, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε να πας να πάρεις ένα φαγητό, δεν θα έχεις βενζίνη για το αυτοκίνητο, δεν θα έχεις τίποτα, δεν θα υπάρχεις, δεν θα έχεις ταυτότητα, τίποτα δεν θα κάνεις. Έτσι φαινομενικά θα αναλωθώ, θα βρει τρόπο. Έτσι, γιατί το λέει, ότι θα φύγει η εκκλησία στην έρημο, δεν θα χαθεί η εκκλησία. Καταρχάς πρέπει να το, μάλλον το πιο σωστό είναι να αναφέρει το κείμενο, να το δούμε πώς το λέει ακριβώς. Το λέει ο πατήρ Σοφρόνιος. Έτσι. Ο Θεός φαίνεται πολλές φορές ότι δεν απαντάει. Και ποιος είναι ο τρόπος, πέστε και αυτό. Ποιος είναι ο τρόπος που του έδωσε ο Θεός, πέστε και αυτό. Κράτα το νου στον άλλο και είναι ο Θεός. Βλέπετε ο τρόπος πάλι, ταπείνωση. Κράτα το νου στον άλλο. Στον Άδη. Στον Άδη, ναι. Δηλαδή τι, ότι να είσαι στην κόλαση, να θεωρείς τον εαυτό σου, αυτό που είπε ο Γέροντας, βάλομαι εκεί που βάλετε ο Σατανάς. Θα μπω εκεί που θα πήγε ο Σατανάς. Αυτό θα πει κράτα το νου στον άλλο. Αλλά μην απελπίζεσαι. Μην απελπίζεσαι. Γιατί και στον Άδη και εκεί είναι ο Θεός. Και να φωνάζεις μέσα από τον Άδη, ελέησέ μου. Να μπεις δηλαδή στο κατώτατο σημείο της κτήσεως. Αυτό είναι ο Άδης, στο κατώτατο. Η άκρα ταπείνωση του Χριστού. Ο Χριστός πως μας έσωσε. Με την άκρα αδυναμία. Έτσι εμείς νομίζουμε ότι άμα γίνουμε δυνατοί θα σωθούμε. Όχι. Άμα γίνουμε αδύνατοι θα σωθούμε. Δηλαδή άμα ταπεινοφρονήσουμε, άμα καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε τίποτα, σωζόμαστε με την άκρα δυναμία, με την άκρα κάθοδο, ας πούμε, στο κατώτατο της γης, της κτήσεως όλης. Εντάξει, γρήγορα στη σειρά σου μάλλον. Άντε, εδώ είναι από άγνωστους κομιτίους, το φάλλο έψιλον 11. Λέει, τώρα δε, ο Θεός θα μην ξαναστερωθεί και να μην έχει την επικοινωνία μαζί του, εάν κάποιος που, αν και έχει το όνομα του αδελφού, είναι εν τούτη πόλη, ο συγγονέτης ή ο άντρας ή ο ληπτιστής, είναι έντονο ο χειράτης. Με τέτοιον αδελφού θα πρέπει να είναι συντρόφι. Δηλαδή, σχεδόν με κανένα. Δεν έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι, σχεδόν με κανένα. Καλά το κατάλαβες. Μα ακριβώς αυτό είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους μισήσουμε. Στην καρδιά μας θα τους αγαπάμε όλους. Πάνε όλες οι κειμενικές μας εκδηλώσεις. Α, είναι. Το είμαστε. Εκεί μόνο που θα τις αποφεύγουμε όμως, να τα καταλάβουμε ότι τις αποφεύγουμε γιατί... Μα αυτό θέλουμε, να το καταλάβουν. Για να καταλάβουν και μετά... Να δείχνουν και το σωστό δρόμο. Ορίστε. Όταν λέει οι πιστές.
Γενικά. Όταν όλος λαστιμάει, ας πούμε, δεν έχεις το συμβρίζει. Και όταν βρεις τον άλλο, τον λες βλάκα. Και αυτό βρεις την... Στην κούραση σε πάει, δεν το πάμε. Προς Γαλάτας, κεφάλαιο έψιλον 25. Λέει, εάν πράγματι ζούμενοι τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να πορευόμεθα και να συμπεριφερθόμεθα σύμφωνα με όσα το πνεύμα μας διδάσκει. Δεν είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος, που ζούμε εμείς σήμερα. Τι λέει, ο καρπός του πνεύματος, ζεστήν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, έτσι, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πρόθεση, γράτη. Όποιος ζει αυτή τη ζωή, έχει αυτόν τον καρπό. Έτσι. Από εκεί μπορεί να καταλάβεις, αν ζεις τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Είναι ζωή εν μετανοία. Αν έχεις το αποτέλεσμα, δηλαδή. Σε αδιάλειπτο προσευχή, ναι. Αν τα έχεις αυτά, μετάνοια, έστω και λίγο, καταλαβαίνεις ότι ζεις το Άγιο Πνεύμα. Αν έχεις και λίγο τα ανάποδα από αυτά, καταλαβαίνεις ότι έχεις το δαιμονικό πνεύμα. Έχεις λίγο άγχος, έχεις λίγο λύπη μέσα σου, έχεις λίγο ανασφάλειες και φοβίες και μίσος και έκτα και έπαρση. Έστω και λίγο. Έχεις το αντίθετο πνεύμα. Δεν ζεις το Άγιο Πνεύμα. Κατάλαβες. Από το αποτέλεσμα. Λίγο ταραχή. Η ταραχή είναι το όχημα των δαιμόνων. Λίγο άγχος. Ο κόσμος λέει δεν πειράζει. Πειράζει. Γιατί το λίγο είναι πολύ. Είδες τι πω και μία εντολή να μην τηρείς, ή σαν να μην τηρείς καμία. Ο αετός, ας πούμε, και λίγο να είναι δεμένος και από το νυχάκι του να είναι δεμένος, δεν μπορεί να πετάξει. Τι να το κάνω εγώ που όλο το σώμα είναι ελεύθερο, το νυχάκι του είναι δεμένο. Έτσι και με μία αμαρτία να μας κρατάει δεμένος, δηλαδή ο πονηρός, είναι πολύ. Είναι το πάνω, έτσι. Και λίγο να πετάς, πολύ πετάς. Απ' την άλλη, και λίγο το να ξεφύγεις από τη βαρύτητα, και αυτό είναι το πολύ. Και λίγο να μετέχουμε στο Θεό, δηλαδή, μετέχουμε στον όλο Θεό. Να προσέχουμε αυτό το λίγο και το μικρό. Εντάξει. Να πούμε το διαφορά. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι και σών στην όνομα. Υπαρθένος ημέρων των προαιώνιων λόγων. Κύριε Σου Χριστέ, Θεός ημών, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.